Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Όπως είχαμε προαναγγείλει, σήμερα έχουμε τον φίλο, τον εκλεκτό φίλο και εξαίσιο άνθρωπο, τον Ηλία τον Γκαλιώρα, ο οποίος θα μας μιλήσει ως διεθνολόγος περισσότερο για τα γεωπολιτικά, θα πούμε και πνευματικά θέματα, αλλά θα αρχίσουμε τα γεωπολιτικά, γιατί αυτά ενδιαφέρουν περισσότερο, μια και βρισκόμαστε στην καρδιά των γεγονότων. Και όταν λέω στην καρδιά των γεγονότων, το εννοώ. Βλέπετε ότι το σχέδιο, αρχίσουμε από τη Ρωσία, το σχέδιο της νέας τάξης και των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας, αυτών που θέλουν την παγκοσμιοποίηση, δεν πέτυχε στην Ουκρανία. Έτσι σχεδιάζαν να γκρεμίσουν τη Ρωσία, να την διασπάσουν, να την διαχωρίσουν, να την γκρεμίσουν οικονομικά και να μπορέσουν να επιβάλλουν την παγκοσμιοποίηση. Εκεί την πάτησαν, θα έλεγα, με λαϊκό. Δεν πέτυχε το σχέδιό τους, έχει ανατραπεί το παιχνίδι και αλλάζουν πλέον τα σχέδια. Ας αρχίσουμε λοιπόν, Ηλία, όχι από τα δικά μας, ας αρχίσουμε λίγο από την Ουκρανία. Ωραία, και τη ωραία. Ρωσία. Τι γίνεται εκεί? Βλέπουμε έχουμε και ένα ωραίο άρθρο δικό σου για τον Μακρόν και πώς αυτός έχει γίνει πυροκριτητής πλέον του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για πες μας, τι γίνεται στην Ευρώπη και στην Ουκρανία, σε αυτό το πεδίο, το γεωπολιτικό πεδίο, όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή? Διονύση μου, έβαλες το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη και άποψη. Το νούμερο ένα θέμα είναι ο γαλλικός στρατός, η στρατή του ΝΑΤΟ μέσα στην Ουκρανία. Αυτό είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το Ιράν με την αντιπαράθεση του Ισραήλ, εννοώ. Αυτό είναι το δεύτερο. Αλλά θα τα πάμε χωριστά, όπως είπες, και πολύ καλά θα κάνουμε έτσι. Πρώτα απ' όλα, να κρατήσουμε τη Ρωσία σαν σημείο αναφοράς, γιατί έχουν γίνει πολλά σε σχέση με τη Ρωσία. Έχουμε και το τρομοκρατικό χτύπημα. Πρέπει να τα πούμε αυτά, γιατί αν δεν τα πούμε, δεν πιάνει ένας που μας ακούγει ίσως και για πρώτη φορά, δεν πιάνει το υπόβαθρο και το βάθρο να καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα γεμάτο γεγονός, εννοώ γεωστρατηγικά και γεωπολεμικά, γύρω από τη Ρωσία. Γιατί? Έχουν πει και σε άλλες εκπομπές, αλλά το πιάσω λίγο πιο, αν μου επιτρέπεις, λίγο πιο ανάλαφρα και πιο πλατιά. Η Ρωσία είναι η χώρα η οποία θα πατήσει τα κουμπιά μαζί με την Αμερική και τις υπόλοιπες χώρες που θα εμπλακούν σε πυρηνικό πόλεμο. Αυτό είναι βέβαιο. Εξάλλου από το 2018 που βγάλαμε το πρώτο βιβλίο του 19 και την πρώτη εκπομπή μας, τα θυμίζω αυτά, το Δεκέμβριο του 17 που λέγαμε για παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο και μας κοιτάζαν με ένα μάτι. Λένε, τι λένε αυτοί, το 17. Τώρα βέβαια, αν πάρουμε μόνο τον Τραμπ τελευταία, ο Τραμπ μέχρι τώρα έχει μιλήσει 12-13 φορές και μιλάω και σε ομιλίες που κάνει στις προκριματικές εκλογές μέχρι πρότινος και αυτές που γίνουν τώρα για τις κανονικές εκλογές, για μια και έχουμε δύο υποψηφίους αναδειχθέντες στο στημένο παιχνίδι της Αμερικής των Εβραίων των Σιωνιστών. Εδώ λοιπόν η Ρωσία είναι το πιο χρήσιμο πιόνι, γιατί έχει τα πυρηνικά για να πάμε στη γενοκτονία την παγκόσμια και να πάψουν τον παγκόσμιο πολιτισμό που υπάρχει μέχρι σήμερα, να σταματήσουν τον παγκόσμιο τρόπο ζωής που έχουμε και από εκεί και πέρα, από το Μάρτιο, από το πρώτο μπόλι που έγινε το μπόλι έγινε το Δεκέμβριο του 2020, αλλά από το Μάρτιο του 20 μας βάλαν στον πρώτο εγκλωβισμό, είχαμε το πρώτο lockdown. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το χρονικό πεδίο παίζει πάντα η Ρωσία σαν φόντο. Γιατί? Το πιάνω και απαντώ ταυτόχρονα και σε δύο άλλα ακόμα ερωτήματα. Γιατί λένε μερικοί, μα καλά, τι συμβαίνει με αυτόν τον Πούτιν? Αυτός είναι επιθετικός, αυτός τα κάνει όλα, και δείχνουν δηλαδή τα διεθνή μέσα μαζικής εξαπάτησης, προβάλλουν ότι ο Πούτιν έκανε την επίθεση. Αλλά όμως εδώ, εκτός τα άρθρα που έχουν γραφεί τα πάνω από 10 και στα βιβλία που έχεις βγάλει εσύ, τον αγαθό λόγο, τις εκδόσεις, έχουμε εδώ μία σφαιρική εικόνα η οποία κατακλείζεται από παγκόσμια γεγονότα τα οποία έχουν
3 υπόβαθρα αυτή τη στιγμή, τα οποία κυκλοφορούν ταυτόχρονα. Η Ρωσία λοιπόν στο πρώτο υπόβαθρο βλέπει την Ουκρανία, όπου από το 2014 μέχρι το 2017 έχουμε τον Τζέφρι Πάιατ που ήρθε μετά σε εμάς, το διάσημο αυτό τον πρέσβη, όπου βάζει πόλεμο με το Μεϊντάν, έχουμε την... όλα αυτά που γίνανε τα έκτροπα, τα στημένα στην Ουκρανία, την εσωτερική επανάσταση που έγινε, την Πορτοκαλί με τη Γιούλια Τιμοσένκο κλπ. Όπου εδώ τι καθορίζεται, η επανάσταση δεν έγινε για να ρίξουν τον αρχηγό του κράτους, τον Ποροσένκο, τον Ποροσένκο. Έγινε. Γιανουκόβιτς ήταν τότε. Ναι, Γιανουκόβιτς, και λέω και μετά το πήγα ιστορικά να κλείσω το όπως πολύ σωστά. Ήταν ο Γιανουκόβιτς κλπ. Τι γινόταν εδώ. Εδώ στηνόταν, πρόσεξε τι στηνόταν. Στηνόταν ό,τι είναι από το ποτάμι των Ντον και τον Ντον Μπάς, που είναι οι δύο, το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, να γίνει, επειδή εκεί ήταν μισή και μισή Ρώσοι μαζί με Ουκρανούς, το στήσαν αυτό όχι για καθ' αυτό για να ρίξουν τον αρχηγό του κράτους, αλλά για να βάλουν φωτιά σε αυτή την περιοχή, όπου τώρα έχουν μπει τα ρωσικά στρατέματα. Δηλαδή τώρα εδώ στην πρώτη γραμμή σκέψης έχουμε το εξής τρομερό. Κάνουν την εσωτερική επανάσταση, φεύγει ο πρόεδρος, γίνονται όλα αυτά τα έκτροπα αυτά, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε, και ταυτόχρονα στην πρώτη γραμμή πλεύσης γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και γεωπολεμικής έχουμε βάλει όλο το Ντονμπάς σε φωτιά. Πάμε παρακάτω τώρα. Το Ντονμπάς όμως, αυτό είναι το δεύτερο, για να αντιδράσει στον Πούτιν, γιατί ο Πούτιν να καταλάβει, απαντώ γιατί ο Πούτιν αντέδρασε έτσι, έστω και γρήγορα. Το Ντονμπάς λοιπόν, οι ρωσόφωνοι που μέναν στα ανατολικά μέρη της Ουκρανίας, αυτοί δεχόντουσαν από τους ίδιους τους αζωφιστές σκόπιμα, όπως γινόταν με τον Βουρλάκη στην Ελλάδα και τον Άρη του Βελουχιώτη. Είχαμε δηλαδή Βουρλάκης και Άρης Βελουχιώτης στα μέρη εκείνα. Η σύγκρουση αυτή του εμφυλίου πολέμου ανάγκασε τη Ρωσία να στέλνει μηνύματα. Από το 14 και μετά μέχρι το 17-18 λέει, παιδιά, δεν είπαμε, σταματήστε, γιατί σκότωνε Ρώσους. Σκότωνε δηλαδή οι αριστερούς, οι δεξιούς. Το ότι γινόταν στην Ελλάδα, στο εμφύλιο, 46-49 εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο, όπου ο Πούτιν, τι γίνεται τώρα, βρίσκεται να έχει ανθρώπους να ζητάνε μέσα στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία, να επέμβει. Και ότι σκοτώνα τη μάνα, τον πατέρα του κλπ. Πέρα από αυτό υπάρχει και μια τρίτη πλαφόνα. Υπάρχουν και εκθέσεις που στο επιβεβαιώνουν αυτό. Ναι, βέβαια. Είχαν από τον ΟΑΣΑ, είχαν και Έλληνες από τον ΟΑΣΑ υπηρετούσαν εκεί και έχουν κάνει εκθέσεις για τους διωγμούς που υπέστησαν οι Ρώσοι. Βεβαίως, έτσι είναι. Εγκλήματα δηλαδή. Εγκλήματα κανονικά πολέμου εμφυλίου. Εδώ λοιπόν τώρα, πάμε στο τρίτο τώρα υπόβαθρο, δηλαδή για την επίθεση του Πούτιν. Μόλις διασπάστηκε η Σοβιετική Ένωση, Διονύση, είχαν πει τότε, μετά του Γέλτσεν και του Γκορμπατσόφ που διέλυσε τη Σοβιετική Ένωση, γιατί ο Γκορμπατσόφ ήταν στην πενταρχία του σκότους στην πρώτη δεκάδα, να το ξέρεις. Το έχω βρει, το έχουμε γράψει σε ένα βιβλίο. Το βρήκαμε στοιχεία δηλαδή ότι υπηρετούσε τη Μασονία και όλους αυτούς τις σκοτεινές δυνάμεις. Λοιπόν, τι συνέβηκε τώρα εδώ. Συνέβηκε το εξής. Ενώ από το 90-91 που διαλύεται, αρχή του 91, η παλιά Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση παλιότερα, εδώ λέγαν σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και αυτά και την Αμερική, συμφωνούσαν αυτοί και μερικές φορές και γραπτός έμεσα ότι δεν θα επεκταθούν σε χώρες δηλαδή της παλιάς εσουσουδού. Και μετά τι βλέπουμε τώρα. Ξεκίνησε η Λάτβια, η Λετωνία, η Λιθουανία και λοιπά. Μπήκαν οι τρεις Βαλτικές. Μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Τώρα μπήκε η Φινλανδία. Πέρυσι μπήκε η Φινλανδία το 23. Τώρα μπήκε πριν λίγες εβδομάδες, μπήκε η Σουηδία. Όλες λοιπόν οι χώρες, πρόσεξε, όλες αυτές οι χώρες πλέον τους εξανάγκασε η πενταρχία του σκότους, γιατί είναι φυτεμένοι όπως έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Όλοι είναι φυτεμένοι. Όλοι προσκυνάνε τον νεοσφόρο. Όποιος δεν τον καταλαβαίνει, αυτό τζάμπα κάθεται και τρώει την ώρα του να σκέπτεται περί ανέμων και βλακιών και υδάτων και ανοησιών. Αυτοί λοιπόν, στο τρίτο υπόβαθρο λοιπόν που πάμε σήμερα να συζητήσουμε, αναγκάσανε τη Ρωσία, ενώ τη λέγαν και το 2014
όταν έγινε η συμφωνία του Κιέβου και όλα αυτά, λέγαν όχι, εμείς δεν θα προχωρήσουμε να κλείσουμε τη Ρωσία, τη Ρωσική Δημοκρατία σήμερα, σε κανένα κλειό. Και πού φτάσαμε? Φτάσαμε στο σημείο ακόμα τα 1300-1400 χιλιόμετρα της Φινλανδίας, να φτάσουμε σε τέτοιο ακραία περίπτωση, που έχει κοινά σύνορα με τη Ρωσία, σήμερα είναι όπλα του ΝΑΤΟ, επίσημα. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τα αποτελέσματα, χτυπήσει κάποιος τον υπολογιστή και δει πόσα όπλα έχουν στη Φινλανδία, αυτά που φαίνονται, λέω αυτά που δεν φαίνονται, θα μείνει άναυδος. Το τι γίνεται στη Σουηδία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ότι πάνε γερμανικά στρατεύματα στη Λιθουανία. Τώρα γίνεται χάος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, ο Πούτιν εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος, όλες οι χώρες που είπαν και το ξαναλέγαν και σαν ΝΑΤΟ και σαν Αμερική ότι δεν θα προχωρήσουμε, αυτοί το κάναν. Μέχρι και στη Γεωργία του 2008. Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ? Ο Πούτιν, και ενώ τους λέει δεν θα κάνετε, και ενώ το συμφωνούν, αυτοί λοιπόν συνεχίζαν. Με αποτέλεσμα ο Πούτιν να βλέπει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα να είναι όλα τα όπλα παρατεταγμένα του ΝΑΤΟ στα σύνορά του. Να έχουν κοινά σύνορα δηλαδή το ΝΑΤΟ που δεν είχε με τη Ρωσία. Αυτό τώρα ο Πούτιν, επειδή το ήξερε από νωρίτερα, είναι δικά βλάκα ο Πούτιν. Ο Πούτιν είναι ένα λαμπρό. Όλοι οι άλλοι δεν κάνουν μαζί έναν Πούτιν. Ενώ με την έννοια τη στρατηγική σοβαρότητα κλπ. Για το κράτο του. Λοιπόν. Και πάω στα σημερινά αποτελέσματα του τι συνέβη και μετά από αυτό και θα πούμε τα τρέχοντα γεγονότα που έβαλε στο θέμα μετά από αυτή την εισαγωγή. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί τώρα? Με αυτούς τους λόγους, και επεκτείνετε το στο μυαλό σας και σίγουρα γνωρίζουν όλοι πολλά πράγματα γύρω από αυτά, ο Πούτιν βρέθηκε να έχει μία επιλογή. Ή θα μπω στην Ουκρανία, όπως έκανε το Φλεβάρι του 2022, ή αυτοί θα με εγκλωβίσουν, θα συνεχίσουν στον Ντονμπάς να σκοτώνουν τους Ρώσους, ο Άρης Βελουχιώτης μαζί με τον Ζέρβα εκεί. Τα φτιάχναν και προπύργια εκεί. Τι φτιάξανε είναι αμύθιτα, τρομερά. Αναγκάσαν αυτές τις δυο ενότητες γεωγραφικές να ζητήσουν και έκαναν από μόνοι τους κυβερνήσεις δικές τους σαν ουδέτερες ζώνες, δηλαδή έπρεπε να προστατεύσουν το δικό τους κόσμο. Και δημιούργησαν δηλαδή ανεξάρτητες εντός εισαγωγικών χώρες, οι οποίες φυσικά δεν αναγνωρίστηκαν από κανέναν, ούτε και από την ίδια τη Ρωσία. Τι συνέβη και τώρα? Συνέβη και ενώ λέγαν οι νατοικοί ψέματα για όλα αυτά, ότι δεν θα πάνε, τελικά έφτασαν να είναι στην πόρτα του Πούτιν. Όχι, πρόσεξε, δεν λέω στην αυλή. Τώρα μπήκαν στην πόρτα, την εξώπορτά του. Ο Πούτιν λοιπόν, από τη στιγμή που μπήκαν μέσα στην αυλή του, δεν μπορούσε να μην χτυπήσει. Ύστερα ο Πούτιν ξέρει ότι θα πατήσει το κουμπί με τα πυρηνικά. Το πάω λίγο συμπληρωματικά. Ξέρει ότι κάποια στιγμή, όταν θα του πούνε η συμβουλή του, φεύγουν. Και επίσημα πλέον. Βέβαια, μία φορά και δύο. Απλά το λέει διπλωματικά. Τι να πει? Δεν θα έρθουμε σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ όπως περιμένει το ΝΑΤΟ με στρατεύματα συμβατικά. Εμείς θα ρίξουμε πυρηνικά. Ξεκαθάριζε αυτό γιατί. Ξέρεις γιατί, Διονύση μου, αυτό είναι άλλη πτυχή του θέματος. Θα τη βάλω όμως στη συνέχεια, θα την απαντήσω έμεσα. Εδώ λοιπόν κοίταξε να δεις το τρομερό που είναι. Έχουμε ένα σκηνικό στημένου πολέμου από το ΝΑΤΟ, το οποίο με τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής εξαπάτησης και εξαγρίωσης του κόσμου κοροϊδεύουν τον κόσμο συνεχώς. Ο Πούτιν, μη έχοντας άλλη επιλογή, όπως και δεν θα έχει άλλη επιλογή άμα του πούνε ότι ο Biden από εκεί, δεν ξέρω ποιος θα είναι τώρα, γιατί έρχεται άλλη ανακατοσούρα στην Αμερική. Το βάλουμε αυτό το θέμα, σε παρακαλώ, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Όπου θα ακούσει το σύμβουλό του ότι πατήθηκαν τα κουμπιά ή πατιούνται αύριο το απόγευμα, 6 ώρα 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Πέμπτη το πρωί, το απόγευμα, μάλιστα. Τι θα κάνει ο Πούτιν? Θα πατήσει το κουμπί, δεν μπορεί να κάνει 150 κόσμο, εκατομμύρια να του αφήσει έτσι. Ότι θα κάνει ο κάθε ένας από τα 8,2 δις που φτάσαμε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε τώρα στη λεπτή ισορροπία. Ποια είναι η λεπτή ισορροπία πάνω σε αυτό? Ο Πούτιν λοιπόν αναγκάζεται, μπαίνει στην Ουκρανία. Αλλά εδώ μπαίνει με ισορροπίες. Του λέει επιχείρηση, γιατί δεν ήθελε η Ελλάδα, όπως παράδειγμα, αν έμπαινε στην Κύπρο, να κάνει ειδική επιχείρηση εναντίον των Κυπρίων. Με πικρία καρδιά το κάνει. Αφού δικοί του άνθρωποι ήταν. Μέχρι το 91 ήταν μαζί τον Ιανουάριο. Δηλαδή, έκανε την ειδική επιχείρηση γνωρίζοντας το συνεχή εγκλωβισμό και ότι θα γίνουν όλα αυτά. Τα γνωρίζει από πριν. Εδώ ο Ντέμις Ρούσος θες έκανε μία ανάρτηση, για να το λέμε έτσι, να καταλαβαίνει ο κόσμος με απλούστερα λόγια. Ο Ντέμις Ρούσος, μίλαγε στον Χατζη Νικολά, του κάνω παρένθεση. Το 95, δηλαδή πριν σχεδόν 30 χρόνια, 29 χρόνια σήμερα. Και λέει,
το 2025 είναι γραμμένο να γίνει ο Αρμαγεδόν. Και τον κοίταζε ο Χατζηνικολάου σαν παγωτό. Ο Ντέμις Ρούσος, ξέρεις τώρα πώς μαθεύονται αυτά, ήταν υψηλόβαθμος στην κοινωνία σαν διάσημος τραγουδιστής. Είχε και διάσημος στις πενταρχίες στα πρώτα δεύτερα επίπεδα και το είπα και το 25 που είναι και 9 ανάποδο, 2 και 2. Γιατί, πρόσεξε θα σου πω, τίποτα δεν κάνουν αν δεν είναι αριθμοσοφία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι γραμμένο αν δεν είναι έτσι αυτός αυτός ο αριθμός ή αυτός ή αυτός, δεν, τίποτα δεν. Δηλαδή ατομική βόμβα, για να καταλάβουμε πόσο πίσω πάνε αυτά. Ναγκασάκι Χιροσίμας που ήταν 6-8 και 9-8 Αυγούστου δηλαδή 1945, αυτά είναι όλα η εξάρια, η εννιάρια ανάποδο 6. Ακόμα και για τις βόμβες και το Enola Gay που την βαφτίσαν, σε όλα γκέι, σε όλα πούστιδες δηλαδή, σε όλα κίνεδος. Αυτό εννοούσε η βόμβα, να το ξέρουν οι άνθρωποι τι σημαίνει το Enola Gay. Το βρήκα γραμμένο στους, οι ίδιοι τα λένε. Έχω μεγάλο θυμό που έχω καταστρώσει σχέδιο, δεύτερη παρένθεση, να πετάνε από πάνω. Τα φαγητά, όλα μολυσμένα. Τρως cornflakes, τρως εκείνο, τρως παιδικές τροφές, τρως αυτά και κάθε μέρα μέχρι και το καλαμάκι ακόμα το έχουν δηλητηριάσει. Έχουν στρώσει ένα σχέδιο, ξοδέψαν δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το ξέρουν πότε είπαμε τώρα, μας είπε το παράδειγμα ο Ντέμις Ρούσος, 30 χρόνια. Ο Ηλίας ο Καλλιόρας και τα έχουν γράψει στα βιβλία μας. Εδώ αυτό, αυτά τα γεγονότα τα βρίσκω στο 60. Πρόσεξε Διονύση, 50 χρόνια στηρίζονται για να φτιάξουν το 23-24 από το 19 το Νοέμβριο το Γουχάν, που η Κίνα είναι παίκτης της Αμερικής, είναι η πρώτη χώρα που θέλουν να την κάνουν η Αμερική, και ξεκινάει το Νοέμβριο του 19. Εάν πάμε στα σύμβολα τα δικά τους, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει στην επταετία του Νοέμβριο του 2026. Σε βάζω σε νοήματα, μόνο αυτοί τα λένε. Αν τα πω σε άλλον δικό μου, στη μάνα μου, θα πει και γιατί παιδάκι μου, τι έπαθες. Δηλαδή τι είναι αυτό. Ενώ αυτοί δεν κάνουν τίποτα, αν δεν είναι πάνω στην αριθμοσοφία, όχι στην Μπλαβάτσκι μόνο, στην Καμάτρια, η οποία είναι, πρόσεξε, 5.000 ετών, 3.000 χρόνια πίσω τα βρήκα αυτά, 3.000 χρόνια και 2-5. 5.000 χρόνια κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που βάζουν το 666. Είναι ο αριθμός της αριθμοσοφίας για αυτούς. Άσχετα αν εμείς, μας έχει πει και ο Άγιος Παΐσιος τι εννοεί και όλα αυτά, τα έχουμε πει. Εδώ λοιπόν τώρα τι έχουμε φορτώσει πάνω στη Ρωσία με όλα αυτά. Στη Ρωσία έχουμε φορτώσει 3 κλειδιά. Πρώτον, να πατήσει τα κουμπιά ο Πούτιν. Δεύτερον, να έχουμε κλειδωμένη τη Ρωσία και πάμε θα απαντήσω γιατί είναι τρομερό γεγονός το πιο σημαντικό με τον που έβαλες με τη Γαλλία, το γαλλικό στρατό. Και τρίτο, ότι η Ρωσία πρέπει να έχουν ξύσει την γλίτσα του Τζοπάνι όπως έγινε με το τρομοκρατικό ατύχημα. Πάμε τώρα να τα δούμε. Γαλλικός στρατός. Γιατί πήγε ο γαλλικός στρατός? Έχει πάει στρατός εκεί. Φυσικά δεν του λέει ούτε η μία χώρα. Έχουν πάει, έχουν πάει. Έτσι δεν είναι? Και σαν πληροφορίες σου, από ό,τι μιλήσαμε, έχουν πάει και ξέρεις και από πού. Και μέσω Βουλγαρίας, να το πούμε. Τώρα τα βγάλαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κρυφά. Με το Σπαρτάν, πώς τα λένε αυτό το αεροπλάνο. Ναι, τα Σπάρταν, αυτά τα μεταγωγικά. Πήγανε και περάσαν ως λεγιώνα των ξένων εκεί. Βεβαίως πήγαν. Με πολιτικά πέρασαν στην Ουκρανία. Έχουν περάσει πάνω από 10.000 στρατός, τακτικός. Ας δεν λένε μισθοφόροι. Γιατί γίνεται αυτό, Διονύση? Και αυτό είναι το κλειδί τώρα εδώ με τη Γαλλία. Ο συγκεκριμένος ηγέτης, ο Μακρόν, πρώτα απ' όλα ήταν ανώτατος διευθυντικός υπάλληλος στέλεχος των Ρότσιλντ. Επίσημο στο βιογραφικό, όπως λέει ο Ενδένδιας, ότι εργάζομαι για τη Ρότσιλντ, την οικογένεια, αυτή εργάζομαι για τα χρηματοοικονομικά. Και οι δύο υπάλληλοι. Υπάλληλοι, οικογένεια. Οπότε λοιπόν αυτό τώρα το γεγονός ότι βάζουν το Γάλλο για να του παίξει ο κακός, ο οποίος τι κάνει τώρα, βάζει δύο παγίδες. Λέει, στέλνω το στρατό, αλλά φυσικά και η Ρωσία δεν μπορεί να πει ότι ξέρουμε, γιατί θέλει να το σκοτώσει, όπως έγινε και χθες και προχθές, έφαγε πάνω από 300 άτομα ανατοϊκούς. Άσχετα να τα λένε. Λένε μερικά νούμερα. Αν πας διεθνώς, θα βρίσκεις αλλού. Δεν πρέπει λοιπόν να πει ότι είναι οι Γάλλοι, πρέπει να του σκοτώσει. Και ταυτόχρονα, ούτε οι Γάλλοι μπορούν να πούν ότι στείλαμε. Γιατί υπάρχει θέμα. Οπότε δεν λέει, μπαίνει σιωπητήριο. Γιατί γίνεται αυτό για το πρώτο γεγονός παγκοσμίως? Γιατί αυτό εμάς μας ξεκαθαρίζει κατευθείαν δύο πράγματα πάλι. Πρώτον, ότι ο πόλεμος πια έχει ξεφύγει από το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, με άξονα μέσα την Ουκρανία, επειδή παράδειγμα βοηθούσαν τους Ουκρανούς, είτε με δορυφόρους που θα χτυπήσουν, είτε στρατός
για τα ειδικά. Τα όγκουαξ που φεύγουν. Μπράβο, οτιδήποτε. Ή όπλα, πυράβλους που έχουν. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι που χειρίζονται οι Ουκρανοί, δεν τους χειρίζονται οι Ουκρανοί, τους χειρίζονται νατοϊκοί. Έτσι. Ας αφήσουμε αυτό. Ο πόλεμος δηλαδή ήδη είναι παγκόσμιος. Ήδη. Απλά είναι αδήλωτος. Είναι αφανής. Εδώ λοιπόν τώρα αλλάζει ραγδαία και τεράστια που η πιο σημαντική χώρα πολιτικά της Ευρώπης. Αφανής δεν θα το έλεγα, Ηλία, γιατί ο Λαυρόφ και ο Πούτιν έχει πει ότι πολεμάμε, και ακόμη και ο Πατριάρχης ο Κύριλλος. Βεβαίως. Πολεμάμε τη νέα τάξη και πολεμάμε τον ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Βεβαίως του λένε. Απλά όμως με την έννοια ότι δεν έχει κηρυχθεί. Είναι ακήρυχτος, το είπα περισσότερο με αυτή την έννοια της αφάνειας, όχι δεν το βλέπουμε. Απλά ο πόλεμος κρατείται. Δηλαδή σε απλά ανεπίσημα επίπεδα. Εδώ λοιπόν τώρα το τρομερό είναι ότι η πολιτική κεφαλή της Ευρώπης, όπως η μηχανή οικονομική είναι η Γερμανία, αυτά τα δύο κράτη έχουν βάλει πενταρχία να κινούν τα υπόλοιπα και πέραξαν την Αγγλία, την πέταξαν έξω για να είναι επίσης η Φιλιππινέζα της Αμερικής. Έτσι τη θέλαν και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με την έννοια ότι στον πρώτο τη πήραν τη θέση και στο δεύτερο τη βάλαν να σκάβει το ποτάμι να περάσουν οι Αμερικανοί. Δηλαδή κανονικές καταστάσεις υπηρεσίας στο σπίτι. Εδώ λοιπόν τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο Μακρόν και λέει ο πόλεμος θα προχωρήσει. Και βάζει και δύο παπονόφλωτες στο δεύτερο μέρος. Λέει δεν κάνουμε πόλεμο, θα στείλουμε τα στρατεύματα για αμυντικούς να βοηθήσουμε, γιατί δεν πρέπει να χάσει η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και η Αμερική από τη Ρωσία. Δεν πρέπει να χάσουμε. Λέει η πενταρχία τώρα. Αυτός είναι η ντουντούκα της πενταρχίας. Λέει μετά δεν θα επέμβουμε, είμαστε για αμυντικούς λόγους. Πρόσεξε, στρατεύματα στην Ουκρανία για αμυντικούς λόγους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τώρα που πέφτει λίγο πλάκα εδώ. Και το τρίτο που βάζει από κάτω παράγοντα, λέει η παγίδα, εάν οι Ρώσοι προχωρήσουν στο Χάρκοβο, που είναι τώρα να πέσει, ή στο Κίεβο, θα πολεμήσουμε. Δηλαδή πήγαμε εκεί για αμυντικούς λόγους, αλλά θα πολεμήσουμε κιόλας. Αυτά τα λέει ο Μακρόν. Και στην Οδυσσόλε. Το Χάρκοβο το έχουν βάλει πρώτο, γιατί εκεί είναι το πρωταρχικό τους. Το Χάρκοβο είναι πιο ανώτερο και από την Οδυσσό για τα στρατηγικά του σχέδια. Ναι. Αποτέλεσμα. Γιατί εξηγείται γιατί. Εδώ λοιπόν τι γίνεται τώρα. Ο Μακρόν λοιπόν στο ερώτημα που έβαλες είναι ξεκίνησε αυτός η πολιτική δύναμη και η αρχηγία της Ευρώπης, της πενταρχίας του Σκότους που διοικεί την Ευρώπη και αυτός είναι υπάλληλός του υψηλόβαθμος. Και εννοώ και αποκρυφιστικά, αλλά και στο βιογραφικό του επίσημα, αυτός μας είπε ότι τα στρατεύματα που τα έβαλα εκεί, τα έβαλα για σκοπό να πολεμήσουν. Γιατί η Ρωσία δεν μπορεί να σταματήσει. Έτσι δεν είναι. Γιατί και ο Πούτιν θα πάνε σε εκλογές, θα σου πω μετά γιατί δεν μπορεί να σταματήσει. Να το συνδέσω με το τρομοκρατικό χτύπημα της Μόσκας. Οπότε λοιπόν για να κλείσω την πρώτη αυτή ενότητα όσο και να πλάτιασα, η κίνηση αυτή είναι η πιο σημαντική αυτή τη στιγμή στη γη. Πάνω από όλα τα γεγονότα αυτό υπερέχει όλων. Γιατί αυτό είναι που θα οδηγήσει τη Ρωσία να την, πώς να το πω, πας στην αρκούδα τώρα, την κόκκινη αρκούδα και της πατάς το πόδι. Τι θα κάνει η αρκούδα, δεν θα γυρίσει το χώρο, θα σε αρπάξει. Πώς βλέπουμε στο πάρκο. Σε ζωολογικό κήπο. Ακριβώς αυτό θα συμβεί. Αυτοί λοιπόν έχουν στήσει τη μεγαλύτερη παγίδα πλέον πολέμου μέσα στην Ουκρανία με ευρωπαϊκά στρατεύματα ανατοϊκά για να μπορέσουν πάνω σε αυτό να ξεκινήσουν ποιον. Όχι τον ανεπίσημο πόλεμο που γίνεται τώρα, τον επίσημο. Γι' αυτό έχει τεράστια και πρωτεύουσα σημασία πέραν όλων των γεγονότων παγκοσμίως. Αυτό λοιπόν η πενταρχία το έχει βάλει και το κρατάει σαν χρυσό αυγό να γεννήσει. Γιατί αυτό όταν συμβεί, τότε η Ρωσία τι είπε, τι είπε ο Πούτιν που είπες πριν, θα πατήσω τα κουμπιά. Και ποια κουμπιά θα πατήσει. Γιατί η Ρωσία έχει και μικρά πυρηνικά, κανονικά πυρηνικά, τακτικά μικρά πυρηνικά. Εκεί που είναι δηλαδή τώρα μαζεμένο το στράτευμα αυτό, δεν θα στείλει αυτά τα ολίσθησης, τα κατευθυνόμενα τους FAB, Father of All Bombs, που σημαίνει ο πατέρας όλων των βομβών, που φτιάχνουν και 3.000 τώρα. Άρχισαν κατασκευή 3.000 τόνων. Είχαν 500, 1.500, πάει και 300 και τώρα πάει 3.000. Αυτό, όταν χτυπάς μια βόμβα από ένα αεροπλάνο από 70 χιλιόμετρα, δεν το βρίσκεις πουθενά δηλαδή, που δεν έχουν και αντιεροπορικά πια κάλυψη, οι Ουκρανοί,
Είναι δηλαδή στη Λαμία και σκοτώνει στη Θήβα σε ευθεία γραμμή. Πού να το βρει στη Λαμία το αεροπλάνο, αφού δεν μπορεί να κάνει βολή. Όμως αυτό φεύγει, αυτές οι βόμβες ολίσθησης φτάνουν στο σημείο με κατευθυνόμενα kit, δηλαδή μηχανισμό, και πέφτουν. Όπου πέφτει, γύρω-γύρω δεν μένει πόδι. Τίποτα, τίποτα. Τους εξαφανίζει από το χάρτη. Έχει άλλα όπλα η Ρωσία. Όχι, τώρα τα χρησιμοποιεί συμβατικά για να τους στέλνει τα μηνύματα. Έχει άλλα όπλα. Πολύ σημαντικά όπλα, αλλά πυρηνικά και πιο άλλα πιο σημαντικά. Αλλά όμως δεν θέλει η Ρωσία να προχωρήσει αυτή. Δεν δείχνει το οπλοστάσιο και για ένα άλλο λόγο. Επειδή εκεί είναι ρωσικός πληθυσμός στην Ουκρανία. Πολύ σωστά. Και δεν δείχνει τα όπλα. Αχ, είναι φοβερή, φοβερή. Υπάρχουν πιο καταστρεπτικά όπλα τα οποία θα τα δούμε να χρησιμοποιούνται όχι μόνο στη Σουηδία ή ξέρω εγώ στις Βαλτικές ή κάποια από τις Βαλτικές χώρες στη Γερμανία. Θα τα δούμε και στην Τουρκία. Εκεί θα τα δούμε πρώτα. Να μιλήσουμε και για την Τουρκία, σε παρακαλώ. Ναι. Είναι φοβερό το τι συμβαίνει. Να τελειώσω. Βλέπουμε ότι η οικονομία της Ευρώπης, να πούμε και λίγο οικονομικά. Να κλείσω αυτό. Κλείσω, και μετά πάμε. Ναι. Πρόσεξε τώρα εδώ τι γίνεται. Το κλείνω. Αλλά δεν είπαμε όμως και το τρομοκρατικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι όλο αυτού. Έτσι λοιπόν τώρα έχουν στήσει το Χρυσό Αυγό και γύρω από αυτό στείνουν όλο το μηχανισμό του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα στην Ουκρανία. Δίπλα ακριβώς στα σύνορα, πρόσεξε, δίπλα ακριβώς στα σύνορα της Ρωσίας, πρόσεξε, δίπλα. Αυτό λοιπόν, όταν ξεκινήσει κάτι, ο Πούτιν εκεί θα κάνει, όπως τώρα τα χτυπάει έτσι για πλάκα και εξαφανίζει κάθε μέρα, θα κάνει το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτό όμως θα κάνει δύο άλλα πράγματα. Ένα είναι θα αναγκάσει τον Πούτιν να κάνει αντιπερισπασμό και μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά εκεί τα μικρά, γιατί έχει και βάσανο στη Βαλτική. Μπορεί δηλαδή εκεί στη Βαλτική, γιατί τώρα που μπήκε η Σουηδία, υπάρχει ένα νησί, το Γκότλαντ, που είναι 300 χιλιόμετρα από τη Ρωσία. Σουηδία, 300 χιλιόμετρα, το οποίο είναι σαν γιγάντιο υπεροκειάνιο μέσα στη θάλασσα. Στο μέσον δηλαδή της Βαλτικής θάλασσας. Και έχει από εδώ την Αγία Πετρούπολη, όλο το στόλο δηλαδή, και έχει και το Καλίνιναγκραντ από κάτω. Ρωσικό στόλος, δηλαδή όλο εκεί. Φαντάσου τώρα τι έχει να γίνει. Εκεί μπορεί να δώσει ανταπόκριση το θέμα αυτό ο Πούτιν για να περισπαστεί, να μην φανεί. Πήγε τη Σουηδία ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ για μας είναι κάζους μπέλι. Το είπε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Βεβαίως το έχει πει αυτό η Ζαχάροβα, η Μαρία. Η Ζαχάροβα και ο Πεσκόφ. Και ο Δημήτρη Πεσκόφ. Εδώ λοιπόν το κλείνω. Υπάρχει βασική πληγή πλέον ανοιχτή. Έτσι είναι μαχαιριά αυτό κανονική, αν μιλήσουμε με ανθρωποκεντρικό τρόπο, είναι σαν να ήρθε κάποιος στο πόδι κάποιου και έβαλε ένα στιλέτο. Αυτό έκανε τώρα. Κάρφωσε ένα στιλέτο στο πόδι της αρκούδας. Γι' αυτό και ο Πούτιν δεν μιλάει. Σκοτώνει και δεν μιλάει. Το ίδιο κάναν, παραλληλίζω τώρα να πάμε και λίγο, το τρομοκρατικό το χτύπημα. Αυτό, όπως ήταν η πληγή ανοιγμένη με το κάρφωμα που κάναν στην αρκούδα στο πόδι της, μικρό στιλέτο γιατί δεν είναι ώρα να τα τεινάξω στον αέρα, μετά είναι, αλλά ξύνουν συνεχώς την πληγή, ήρθε τώρα και ρίξαν αλάτι. Δηλαδή στην ανοιχτή πληγή με τους Γάλλους, που γίνεται, οι Γάλλοι είχαν πάει πριν το χτύπημα, το τρομοκρατικό. Το τρομοκρατικό χτύπημα είναι, πήραν ένα αλάτι με ένα απλόχερο και ρίξαν πάνω στην πληγή αυτή. Γιατί τώρα ο Πούτιν βλέπει 150 περίπου νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες μέσα στο σπίτι του. Δηλαδή οι Τούρκοι να χτυπάνε εδώ στην Αθήνα στο Intercontinental μέσα το ξενοδοχείο ή στο Σύνταγμα δίπλα από τη Βουλή. Αυτό ακριβώς συνέβηκε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι δυνάμεις του Σκότους έβαλαν άλλους μηχανισμούς. Για ποιο λόγο τώρα? Γιατί βγήκε ο Πούτιν ο ίδιος, βγήκε και ο Πεσκόφ, βγήκε και ο Υπουργός Άμυνας ο Σοϊγκού Σεργέη και είπαν, και κυρίως μίλησε και ο Πατρούσεφ, ο Νικολάη. Ο Νικολάη Πατρούσεφ είναι μετά τον Πούτιν σε αυτά τα θέματα. Να φανταστείς, στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, από πάνω είναι ο Πατρούσεφ, ο Νικολάη Πατρούσεφ, που μερικοί τον έχουν τον επόμενο Πούτιν, και από κάτω είναι ο Μετβέντεφ σε αυτή την επιτροπή, που είναι δηλαδή οι αρχιπράκτορες της Ρωσίας. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτοί ελέγχουν τα πάντα. Επίσημα από τον Πούτιν. Είναι επίσημη επιτροπή. Τι έγινε τώρα εδώ, λέει ο Πατρούσεφ. Εδώ λέει, δεν μας χτυπήσαν αυτοί οι πεινασμένοι από το Τατζικιστάν.
Αυτό είναι το σχέδιο. Και βρήκαν και βρήκαν πίσω ότι είναι ομάτα, είπαν πια, ότι είναι η Αμερική, η Γαλλία, η Ευρώπη, πίσω από αυτό το αυτό. Αυτοί δώσαν τα λεφτά. Εδώ βγάλανε το γιο του Biden ότι έδωσε τη χρηματοδότηση. Μέσα από την εταιρεία, χθες. Χθες βγήκε η είδηση αυτή. Ναι. Τι επίσημα κατηγορία. Επίσημα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Αυτό το αλάτι που ρίξαν δεν είναι αλάτι τεχνητό. Πήγαν και βρήξαν τον Ιμαλαΐον, αυτό το ακριβό, το κόκκινο. Δηλαδή, και ρίξαν καλό αλάτι να πονέσει. Μέσα στη Μόσχα. Αυτό τι έκανε. Θύμωσε τον Πούτιν και περιμένει τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τον θύμωσε ίσως μετά το Μόσχα, που, το πλοίο που βυθίστηκε, και αυτό είναι το μετά γεγονός. Δεν υπάρχει. Το θεωρώ το δεύτερο μετά τη βύθιση που κάνει στη Μαύρη Θάλασσα. Τον ΝΑΤΟ το βύθισε εκείνο και το είπα. Είναι το εκεί, παιδί μου. Ναι. Ήμουν μου, ξέρεις, αγαπάω και σέβομαι το παιδί μου, το παίρνει, ξέρεις πώς το λέω. Είναι το εκεί το βυθίσαν. Ναι. Δεν είχαν τον τρόπο οι άλλοι να βυθίσουν. Και αφού ξέρουμε και οι πύραυλοι που χρησιμοποιηθήκαν οι αντιπλοϊκοί. Μπράβο, τους φτιάξαν μέσα στην Αγγλία, μέσα στην καρδιά του Λονδίνου, το πω έτσι ρητορικά. Εδώ λοιπόν τώρα εμείς για να κλείσουμε τη Ρωσία. Εδώ στη Ρωσία λοιπόν έχει ρίξει τη μαχαιριά στην αρκούδα, έχει ρίξει το αλάτι των Ιμαλαΐων για να πονέσει, και τώρα που πάμε είναι το επόμενο που θα δούμε. Ποιο? Ότι εδώ με το που θα γίνει, εκεί ξεκινάμε τα θέματα τώρα. Αυτό, τα γεγονότα αυτά συνδέονται με ένα παράλληλο, αυτό είναι παγκόσμιο γεγονός. Δεύτερο παγκόσμιο γεγονός είναι αυτό που έγινε με το χτύπημα των Ισραηλινών, ότι κάναν οι Τατζίκοι στη Μόσχα, το κάναν πάλι η πενταρχία με το Ισραήλ, το χτύπημα στην πρεσβεία. Αυτό είναι ακριβώς σαν να ρίχναν αλάτι και ανατρέπαν πάλι τα γεγονότα και τα δεδομένα. Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε, αλλά αν θέλεις, γιατί σε έτσι. Πάμε να τελειώσουμε την Ευρώπη πρώτα. Είπε ο Πούτιν το εξής. Ναι. Καταρχήν, η άνθηση της οικονομίας της Ευρώπης, όλοι πρέπει να το ξέρουν αυτό, οφείλεται στο φθηνό φυσικό αέριο που έπαιρνε από τη Ρωσία. Σωστά, είχε μεγάλο. Λοιπόν, γι' αυτό χτυπήσανε και το North Stream. Το North Stream πάνω, γι' αυτό σταμάτησε, έφυγε και ο Καραμαλής, ο φίλος σου, του 8, επειδή είχε τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Θέλανε λοιπόν οι Αμερικανοί να κόψουν το φθηνό φυσικό αέριο που αναβάθμιζε την οικονομία της Ευρώπης. Είπε λοιπόν ο Πούτιν προχθές, προσέξτε, λέει, στους Ευρωπαίους, γιατί θα κηρύξουν τον πόλεμο μαζί μας για να σας αδειάσουν τις τσέπες. Αχ, Διονύση μου, εδώ είναι πιο... Είναι σε ύφεση πλέον. Πρόσεξε τώρα. Τίποτα δεν έχει σχέση με το πραγματικό επίσημο πάνω γεγονός, με αυτά που γίνεται στο υλικό πεδίο. Αυτά που βλέπουμε. Το Nord Stream δεν ήταν θέμα οικονομικό. Το Nord Stream ήταν θέμα να χτυπήσουν σε εκείνη τη φάση η CIA και αυτή που τώρα αποδείχθηκε, δηλαδή και οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, τον Πούτιν, για να τον εξαναγκάσουν τον Πούτιν τότε, σε εκείνη την περίοδο, αν μπεις στα παράλληλα γεγονότα, να είναι πιο επιθετικός στην Ουκρανία. Γιατί ο Πούτιν στις τελευταίες εκλογές τι έγινε που πήγε με 88%. Πρόσεξε, θα σου πω τώρα εδώ γι' αυτό. Τρομερό αυτό. Ο Πούτιν πώς εργάζεται τώρα. Ξέρει ότι δεν μπορεί, ούτε θέλει να πάει να καταλάβει τα εδάφη. Και πρέπει να βρει ισορροπία μεταξύ δύο μεγάλων παραγόντων. Είναι και άλλοι πολύ σημαντικοί, αλλά μικρότερης αξίας. Ο ένας παράγοντας είναι να καταλάβω αυτά τα εδάφη, να τα μπορέσω δηλαδή να τα χειριστώ, με την έννοια να μην χάσω τις εκλογές. Να πάω σε εκλογές και να πω να. Και να μην ανοίξει πολλά μέτωπα. Μπράβο. Έχει καταλάβει όσο είναι όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή η έκταση πλην της Πελοποννήσου. Το αντιστοιχίζω. Να, πήρα λοιπόν μια Ελλάδα χωρίς την Πελοπόννησο. Μεγαλώσαμε. Αλλά δεν βιάζομαι, γιατί ο Πούτιν δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε το Ιράν τώρα που θα γίνουν. Τον ενδιαφέρει μένα, αλλά τον ενδιαφέρει 5 φορές κάτω από το ότι νομίζει ο κόσμος διαβάζοντας τις παλιοφυλάδες. Τα ψέματα των συστημικών μέσων εξαπάτησης. Μέσων μαζικής εξαπάτησης. Εδώ λοιπόν, τι κάνανε. Με τον Nord Stream βάλαν, τότε πετάξαν αλάτι στον Πούτιν, στην πληγή που άνοιξε ο ίδιος, μη έχοντας άλλη επιλογή, και μπήκε στην Ουκρανία, γιατί έβλεπε ότι αν δεν το κάνει και δεν πάρει τα εδάφη αυτά, έτσι κι αλλιώς θα μπουν και θα φτάσουν μόνοι τους και θα γίνουν, και θα πάρει και την Ουκρανία μέσα. Δηλαδή δεν είχε άνθρωπος να διαλέξει. Δεν είχε επιλογή καμιά.
Οπότε τότε ήταν το αλάτι που ρίξαν το αντίστοιχο με το Nord Stream για να κινηθεί πιο γρήγορα. Ο Πούτιν όμως γι' αυτό δεν κινείται γρήγορα πάνω. Πήρε τα εδάφη και τι είδαμε στις τελευταίες εκλογές. Σε αυτά τα εδάφη τα οποία τα πήρε, στον Ντόνμπας ας πούμε, ή και στην Κρυμαία, τα ποσοστά που πήρε ο Πούτιν ήταν πάνω από 93%. Πρόσεξε τι λέω τώρα. Δηλαδή όλοι ψηφίσαν Πούτιν. Και δεν είναι ψεύτικα τα στοιχεία τώρα που λένε τα τσογλάνια της απατεωνιάς και της βρωμιάς. Αν ακούς ειδήσεις, ό,τι είναι το αντίθετο από αυτά που λένε, είσαι εντάξει. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλιώς είσαι γίδι πρόβατο της πενταρχίας. Έτσι σε θέλουν. Δίποδο ζώο, ανόητο. Αυτό κάνουν συνεχώς. Και έχουν τον κάθε ανώμαλο εδώ πέρα, δηλαδή, που θέλει να δημιουργήσει ανομαλία στον τόπο μας και λέει ο καθένας τη βλακεία του. Εδώ λοιπόν με τον Πούτιν αποδείχθηκε πλέον ότι οι ίδιοι κάτοικοι, και το γνωρίζω και από άλλες πηγές, έτσι, δεν είναι, διαβάζουμε οπότε. Και έχει πολλούς Έλληνες. Μπράβο, ένα άρθρο γράφω γι' αυτό τώρα. Αν το προλάβω, την Παρασκευή θα το κεράσω έτσι, κοσμικά και πνευματικά. Αυτό ασχολούμαι. Τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι τον Πούτιν τον κλειδώσαν από τότε συνεχώς με τέτοια γεγονότα να μην μπορεί να σταματήσει. Χώρια που και μια φορά είπε δεν προχωρώ. Τον κοροϊδέψανε και στις πρώτες μέρες. Χώρια που είπε δεν προχωρώ με την κοροϊδία αυτή. Που βγήκε και με έδωσε τα στοιχεία. Να λέει η ομιλία που είπαμε. Να το συμβόλαιο. Ναι. Τη σύμβαση ενώ μεταξύ τους. Το κλείνουμε το θέμα αυτό. Με τις εκλογές τι έγινε και το. Θα ρωτήσω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Αλλά μέσω Ρωσίας. Ναι. Υπάρχει περίπτωση το ΝΑΤΟ να κηρύξει επίσημα πόλεμο στη Ρωσία με ηγέτη στην Τουρκία τον Ερντογάν? Όχι. Με αρχής δεδομένων, γιατί η Αμερική πήγε να δολοφονήσει τον Ερντογάν το 2016 και ο Ερντογάν χρωστάει τη ζωή του στον Πούτιν που τον προστάτευσε. Σωστά. Όπως και τον Καραμαλή που σου βγήκαν δημόσια τότε. Μπράβο. Δύο-τρεις φορές ήταν όταν πήγαινε προς το σπίτι του. Τα έγραψαν πρωτοσέλιδα για τρεις απόπειρες. Ναι. Αν δεν ήταν του Πούτιν τα βανάκια που έγραφαν στον δρόμο και τον σταμάτησαν, παρακάτω θα τον ξεπουπούλιαζαν κι αυτόν. Ναι. Γιατί κι αυτός δεν ήταν με την πενταρχία. Ήταν... Άρα το ΝΑΤΟ δεν θα κηρύξει ποτέ πόλεμο. Όχι. Όταν είναι ακόμη στο Ερντογάν. Δεν το βλέπω. Ούτε 5% πιθανό. Ούτε το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν με τον Ερντογάν στην Τουρκία. Αυτό, ενώ στο πρώτο είμαι βέβαιος ότι. Σχεδόν βέβαιος, έτσι. Γιατί στο λέω το δεύτερο? Γιατί η νατοϊκή αρμάδα που έχει πάει κάτω δήθεν για τους Χούθη. Δήθεν για τους Χούθη. Είναι έτοιμη να χτυπήσει το Ιράν. Το ΝΑΤΟ λοιπόν, αν χτυπήσει το Ιράν μαζί με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαφοροποιηθεί ο Ερντογάν. Γιατί έχει καλές σχέσεις με το Ιράν πλέον. Κοίταξε να δεις, εδώ άνοιξες φοβερή πληγή. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Το πρώτο ήταν τα γαλλικά στρατεύματα. Το δεύτερο θέμα είναι η πρεσβεία, το χτύπημα. Αυτό άλλαξε όλα τα δεδομένα. Τι άλλαξε αυτό? Αυτά ήρθαν ανάποδα μετά από αυτό. Και θα πούμε γιατί, να καταλάβει ο κόσμος. Πάλι λίγο μικρή εισαγωγή, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ λοιπόν, κοίταξε να δεις, Διονύση. Το Ισραήλ πριν περίπου 6 μήνες, 7 Οκτωβρίου, στα 3 εξάρια, γιατί δεν γίνεται, επαναλαμβάνω, τίποτα. Εμένα, άμα δεν κοιτάξω την αριθμοσοφία, δεν λέω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Γιατί αυτοί ήδη μου το δίδαξαν. Από τα βιβλία τους. Έκανα το σταυρό μου, τα σταύρωνα, λιβάνιζα, έριχνα αγιασμό και διάβαζα. Γιατί σε επηρεάζουν. Μου το έχει πει και ο πνευματικός μου αυτό, να μην φεύγω από αυτό τον κανόνα. Πρόσεξε τώρα. Μέχρι την ημέρα που χτύπησαν την πρεσβεία είχαμε την εξής κατάσταση και θα σου πω πώς συμπληρώθηκε το όλο, δηλαδή τώρα το καρέ. Εμείς ξέρουμε μέχρι εκείνη την ημέρα που σκοτώνονται δύο στρατηγοί, παρακαλώ. Δεν ήταν ένας, ήταν δύο. Δύο στρατηγοί. Όχι αυτό που γράφουν, κι άλλο. Διεθνώς τα βρήκαμε. Μέχρι την ημέρα λοιπόν που σκοτώνουν στην πρεσβεία οι Ισραηλινοί με χτύπημα με F-35 με 6 ρουκέτες και ρίχνουν το κτίριο κάτω, αυτό που είδαμε στις φωτογραφίες. Μέχρι εκείνη την ημέρα, εμείς που μιλάγαμε μαζί, λέγαμε ότι, όπως ξέρουμε από τον πατέρα τον Μακαριστό, τον Κουδουμιανό, που είπε ότι ένα πρωί θα ξυπνήσετε, ο πατήρ Θεόδωρος, ότι θα πίνετε καφέ, λέει, θα πίνετε καφέ και θα μάθετε τα χαμπέρια ότι
το Ισραήλ μαζί, το ΝΑΤΟ, όχι το ΝΑΤΟ, η Αμερική, το ΝΑΤΟ δεν θα μπλέκει τότε ακόμα. Δεν είναι και κουτί. Έχει κάτω αρμάδα ολόκληρη. Έχει, αλλά την έχει για τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν την έχει τώρα για πλάκα, για να σκουπίζει. Δηλαδή δεν του δίνει φαράς και σκούπα να κάνει ψευτοδουλειές. Θα ρίξει τους πυράβλους, τους κανονικούς. Εκεί το θέλει το ΝΑΤΟ. Τα άλλα τα μπορεί και μόνο τους. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Τι αλητεία υπάρχει. Μπαίνει λοιπόν 7 Οκτωβρίου. Με πόρτες ανοιχτές, γίνεται η 11η Σεπτεμβρίου της Αμερικής, τους προσκάλεσαν ουσιαστικά, έτσι. Τους χτύπησαν με ελικόπτερα, ο ίδιος ο πιλότος είπε ότι ναι, χτύπαγα σε εκείνο το γνωστό πάρτι που έγινε. Και δεν ήξερα ποιον σκότωνα, τον έχω ακούσει τον ίδιο να μιλάει, τον πιλότο και άλλους. Κάναν λοιπόν αυτό, ουσιαστικά ανοίξαν τις πόρτες και τους είπαν έχουμε και τουρκικό καφέ. Θα σας φτιάξουμε καλό. Και τους κέρασαν καφέ, διότι εκείνη την ημέρα άνοιγε οι πόρτες της κόλασης για την περιοχή που είναι επίκεντρο μεν, αλλά τι επίκεντρο είναι το Ισραήλ, για να είναι να οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή σαν πυροκροτητής περιφερειακός και παγκόσμιος, γιατί δεν ήθελαν να ελέγχεται από άλλους, δηλαδή από άλλες χώρες, ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, έπρεπε να το αναλάβουν οι ίδιοι της πενταρχίας, οι ίδιοι, ο Νατανιάχου και η οικογένειά του. Τέρμα. Αυτό λοιπόν το γεγονός εκείνης ημέρας, η 11η Σεπτεμβρίου δηλαδή, που είδαμε οι πόρτες ανοιχτές και να περνάνε γιγάντιες πόρτες και δηλαδή φυλακές ουσιαστικά, δεν είναι αυτό το πράγμα που τα έχω δει και με τα μάτια μου όταν είχα πάει το 2006 στο Ισραήλ, επίσημες βουλίες. Πρόσεξε τώρα. Από εκείνη την ημέρα πέρασαν 6 μήνες από το στημένο γεγονός. Το έχουν πει σε άλλες εκπομπές, δεν θα πλατιάσω αυτό. Οπότε εμείς τώρα όλοι λέγαμε ότι όπως είπε ο γέροντας, θα ξυπνήσουμε πρωί και θα δούμε αυτό το πράγμα πίνοντας καφέ, ότι καταστράφηκε το πυρηνικό πρόγραμμα και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Δεν ήταν αρκετό τώρα αυτό. Και εδώ τι κάνουν τώρα. Λένε πρέπει να χτυπήσουμε κάπου. Όπως και το Ιράν τώρα σκέπτεται να μην χτυπήσει μέσα στο Ισραήλ. Οι πληροφορίες δηλαδή που έχω είναι να χτυπήσουμε μέσα στο Ισραήλ, λέει το Ιράν. Ενώ μέχρι τώρα δεν έκανε τίποτα. Πρώτη αλλαγή. Θα δεις τώρα πόσο αλλάζει το σκηνικό. Να χτυπήσουμε μέσα στο Ισραήλ ή να χτυπήσουμε στόχους, πλοία τους κλπ. Ερώτηση. 10 συμβούλια έχουν γίνει με τον ίδιο τον Ραϊσί, τον πρόεδρο δηλαδή. Μέχρι να πάρω την ευλογία από τον ανώτατο του άρχοντα, τον Καμενή. Πρόσεξε το έργο. Με το που χτυπάνε την πρεσβεία, τα πράγματα έρχονται πάλι τούμπα. Τι κάνουν τώρα. Ενώ μέχρι πρότινος δηλαδή, μέχρι εκείνη την ημέρα εμείς λέγαμε ότι θα χτυπήσει το Ισραήλ το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί ο Νετανιάχου, άμα τα έχουν γράψει και στα άρθρα, έχει πει πάνω από 15 φορές αυτά τα τελευταία χρόνια ότι θα χτυπήσω το πρόγραμμα. Το πυρηνικό. Γιατί φτάσαν να θα μπορούν να παράγουν βόμβα. Αυτά είναι για τα μάτια της Πέρδικας και της Κουκουβάγης, να κουρδεύουν τους ανόητους. Σίγουρα τους ενδιαφέρει τώρα τι αυτό. Τον τρίτο. Γενοκτονία θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Τώρα τα άλλα είναι να μπουν τα πιόνια στη σειρά, να μπορούμε να τα γκρεμίσουμε έτσι κάτω και να γίνει το ντόμινο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Σίγουρα τον ενδιαφέρει τώρα να πάει να χτυπήσει και να μπει στη Ράφα τώρα που λέει ή να μπει στο βόρειο κομμάτι της Γάζας, της λωρίδας της Γάζας. Να μην πω καμιά κουβέντα που έχει σχέση με τη φοράδα σταλόνι. Λοιπόν, πρόσεξε εδώ τι γίνεται τώρα. Με το που γίνεται αυτό το χτύπημα, γίνεται πλήρης ανατροπή των πάντων. Γιατί τώρα, ενώ μέχρι τώρα λέμε θα χτυπήσει το Ισραήλ, τώρα λέμε θα χτυπήσει το Ιράν. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο από τη μία μεριά, έχουμε και από την άλλη προς τη μία τώρα. Μία ανατροπή. Βγαίνει το Ιράν και λέει πίσω, επίσημα, ο Υπουργός Εξωτερικών, δύο φορές. Δημόσια. Γιατί πήγε και στην πρεσβεία που τη χτύπησαν και λέει δημόσια ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν και λέει πίσω από το χτύπημα είναι η Αμερική. Πρόσεξε τώρα. Αυτό είναι η τρίτη παράμετρος. Δεν είναι τώρα το Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν. Δεν είναι το Ιράν να χτυπήσει το Ισραήλ. Πια έχουμε μπερδευτεί και δεν ξέρουμε. Οι πιθανότητες είναι 50-50. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ποιος πρώτος. Θα γίνει, αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα κάνει την πρώτη βολή. Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε κατά 80% θα το έκανε το Ισραήλ. Τώρα το Ισραήλ όμως άλλαξε τα δεδομένα όλα και έβαλε και στο παιχνίδι και την Αμερική επίσημα. Δεν μιλάει ένας υπουργός εξωτερικών μιας χώρας με 102 εκατομμύρια. Το Ιράν δεν είναι καμιά χώρα της πλάκας. Είναι 10 Ελλάδες.
και είναι και 7 Ελλάδες σε πληθυσμό, σε έκταση. Να μιλάμε για γιγάντια χώρα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τα βάζεις τώρα με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι η μεγαλύτερη από την Τουρκία, 20 εκατομμύρια κόσμος. Τι σημαίνει αυτό? Η μεγάλη ανατροπή λοιπόν με το χτύπημα στην πρεσβεία αυτό που έγινε είναι πλέον μπουρδουκλωθήκαν όλα. Τα πάνω κάτω, τα πέρα δίπλα και τα δίπλα κάτω. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Αυτό κρύβει δύο παραμέτρους. Προσπαθήσαν να κάνουν το Ιράν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης να χτυπήσει σε δύο μέρες να απαντήσει, αλλά το Ιράν δεν απάντησε. Κατά βάση τώρα τι παίχτηκε εκεί. Παίχτηκε μεγάλο παιχνίδι. Αυτό. Γιατί όταν το εξαναγκάσαν, θα βάζαν και την Τουρκία στο κόλπο ότι το Ιράν πλέον. Εδώ τι κάνουν τα συστημικά μέσα εξαπάτησης, τι έκαναν τώρα. Όταν θες να σώσεις έναν βουλευτή, ας πούμε, πάω στα δικά μου, βγαίνει κάποιος στην εφημερίδα και καίει το θέμα και εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Εδώ κάψαν ένα θέμα. Δεν θέλουν να χτυπήσει τώρα. Γιατί το έβαλαν αυτό? Το έβαλαν κυρίως για δύο λόγους. Δηλαδή τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα διεθνή. Είπαν, βλέπετε, όπως με τη Ρωσία, βλέπετε, να, κι άλλον Πούτιν έχουμε τώρα. Το Ραϊσί, είδες. Εμείς είμαστε καλοί. Εμείς το χτυπήσαμε γιατί, επειδή μέσα στη Συρία υπάρχουν στρατεύματα που το κόλλησαν, υπάρχουν στρατεύματα και μονάδες φιλοτζιχαντιστών, φιλοϊρανών, θα χτυπήσουμε. Να, Ιρανός δεν είναι το στρατηγός. Μα, δεν φαίνεται. Αφού τον σκότωσα. Να τους. Δεν είναι Ιρανός. Τι δουλειά έχει? Μα είναι στην πρεσβεία. Ναι, αλλά αυτός όμως έχει όλα τα στρατεύματα. Αυτός δίνει εντολή σε όλα τα στρατεύματα που είναι φιλοϊρανοί. Και τους βγάζουν στο κλαρί. Τους κρεμάνε στο δέντρο. Όπως βάζει μια σόμπα του χειμώνα και κρεμά στο δέντρο, αυτό κάναν. Για τον κόσμο, υποσυνείδητα, όπως καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν πιάνει το βαθύτερο νόημα. Αποτέλεσμα. Αυτό το αιματοκύλισμα που έγινε άνοιξε όλοι εναντίον όλων. Πλέον δεν ξέρουμε τίποτα από πού θα έρθει τι από την περιοχή αυτή. Και είναι και επίσημα στο παιχνίδι πια και η Αμερική. Δηλαδή τώρα, αν θα γίνει κάτι, η Αμερική δικαιούται. Γιατί λέει, αφού εσείς ήσασταν από πίσω, την κατηγόρησε την Αμερική. Έτσι είναι. Αλλά για τον κόσμο, το βλάκα που παρακολουθεί και δεν ξέρει, δεν τον νοιάζει. Σου λέει, ναι, αφού ήταν έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Σου λέει, τώρα τι με ενδιαφέρει εμένα? Με ενδιαφέρει, πάω διακοπές, να κάνω εκείνο, τώρα του Πάσχα να πάω εκεί και μπήκαμε στην κανονικότητα. Και σε λίγο θα ψάχνονται όλοι από αυτά που είπες πριν. Εμείς πάμε για ευρωεκλογές τώρα. Ναι, εμείς, μπράβο, εμείς τώρα είμαστε ζωές. Ο κόσμος χάνεται. Και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εδώ λοιπόν, στο θέμα του Ιράν με το Ισραήλ, στήθηκε πλέον όλη η φωτογραφία. Δημιουργήθηκε πλέον όλη η εικόνα. Υπάρχουν τα πάντα τώρα. Όλοι εναντίον όλων, και ό,τι και να ξεκινήσει, λέει η Πεντραρχία, δοξασμένος ο Ιωσφόρος να είναι. Χίλιες δόξες στον Σατανά. Και τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, του οποίου είπε και της Κορέας, ότι σε τυχόν επίθεση του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία, εμείς θα κηρύξουμε τον πόλεμο στο ΝΑΤΟ. Διονύση, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τώρα άνοιξες τεράστιο θέμα. Είναι και αυτό. Παίζει, ναι. Και από εκεί, δηλαδή, να σε πάω και εκτός από τη Μέση Ανατολή, να πάμε και στην Νότια Ανατολή. Κοίταξε να δεις τι έχει συμβεί. Αυτά τα γράμματα που δεν, όχι οι εφημερίδες δεν τα βρίσκουν, αλλά 300 να ψάξουν. Λοιπόν, η Πενταρχία του Σκότους, επειδή ετοιμάζει την Κίνα για την επόμενη Αμερική, την οποία θα την κάνει η Αμερική, και αυτό είναι 100% βέβαιο, σε ό,τι με αφορά. Να με βοηθάς, γιατί κερδίζει 900 μονάδες. Ο πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης από το 2009, κοιμήθηκε το 9, πιο πριν, είπε ότι η Αμερική θα γονατίσει από ένα γεγονός. Μα όπως το έχει μόνο, δεν το έχει πει ο παππούς. Ο Άγιος Αριστοκλής, πάνω από 10 Άγιοι. Και ο Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβή. Μα τι ήταν. Οι ουρανοψίστες, λέει, θα γίνουν οι φωλιές άγριο ζώων. Αυτό λοιπόν εδώ είναι που βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση αυτά τα οποία τα έχουν πει οι Άγιοι από τη μία μεριά και δεν κάνουν λάθος, και απ' την άλλη οι Αμερικοί θέλουν να το συζητήσουν το θέμα αυτό. Είναι πολύ σοβαρό, αν μπορείς μετά. Θα πάμε λίγο να τελειώσουμε, ναι, λίγο την Κίνα εκεί. Ναι, αλλά την διάβαλες πολύ σοβαρό. Από εκείνο πάει η Κίνα. Ναι. Η Κίνα λοιπόν τι κάνει τώρα? Πρόσεξε τι βλέπεις. Αυτοί που παρακολουθούν μόνο, χωρίς να ξέρω τίποτα. Ο Μάσκ στην Κίνα. Ο Ζούκεμπεργκ στην Κίνα. Η μάνα μου στην Κίνα. Η θεία μου στην Κίνα. Όλοι στην Κίνα πάνε. Έχουν εργοστάσια εκεί. Πάνε εκεί που βάλουν και του λένε, εσύ είσαι ο επόμενος της Πενταρχίας. Εμάς η Πενταρχία που είμαστε μπροστινή της, εσύ είσαι. Και κάθεται ο
Xi Jinping και κάνει έτσι και κορδώνεται κλπ. Βγάζουν και μια φωτογραφία για το πόπολο κλπ. Αυτός είναι ο επόμενος κυλιόμενος γενάρχης της πενταρχίας για τα διεθνή θέματα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν όλοι, τους έχω βρει όλους, να ευλογούν την Κίνα. Χώρια, για να καταλάβουν και άλλοι άνθρωποι, ότι είναι όλα κάτω από το τραπέζι. Όσοι κοιτάνε πάνω από το τραπέζι είναι εντάξει, άστο, τίποτα δεν βλέπουν. Υποτομόδιο. Υποτομόδιο. Έτσι γίνονται οι τυφλοπόντικες. Εδώ είναι συγκλονιστικό που κάποια μέρα, και το ξαναεπανέλαβε μετά, ο Κλάους Βαμπ, ο οποίος είναι ο μπροστινός της πενταρχίας ή του ντούκατος, είπε το καλύτερο σύστημα το έχει η Κίνα. Θαυμάζω την Κίνα. Μακάρι όλη η Κίνα γίνει σαν την Κίνα. Τι? Στην Κίνα αυτή τη στιγμή να περάσει τον δρόμο απέναντι, σε σταματάει και σου λέει σου αφαιρώ 10 μονάδες από το κοινωνικό σύστημα πίστωσης και σου παίρνω λεφτά από την τράπεζα. Δεν θα σε ρωτήσω, γιατί από το λογαριασμό σου σου αφαιρώ αυτομάτως το μηχάνημα. Αφαιρώ 10 νομίσματα τοπικά. Πρόσεξε τώρα. Αυτό θέλουν. Θέλουν τη γη να την κάνουν παγκόσμιο εκτροφείο ψυχών. Και η Κίνα. Χειρότερη από δικτατορία. Δικτατορία σε μια χαρά, βρε. Στη δικτατορία μπορεί να σκοτώσει και κανένα κάνει. Δεν μπορεί να περάσει τον δρόμο, λέμε το. Ναι. Ποια δικτατορία. Γαλοπούλα βοκτάς. Τέρμα. Ούτε να σε σφάξουν δεν μπορούν. Πρέπει να δώσει εντολή η πενταρχία. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ λοιπόν η Κίνα με την ροκέτα που έριξε το Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ. Δεν το είπε τυχαία. Το Υπουργείο Άμυνας. Ο θεσμός. Λέει, αν πάτε στη Ρωσία θα επέμβουμε και εμείς στρατιωτικά. Γιατί το είπε αυτό? Ότι εμείς έχουμε ίδιο χέρι με τη Ρωσία και εμείς πάμε μαζί με τη Ρωσία. Διότι, και ο Πούτιν βέβαια το ξέρει αυτό, διότι όταν θα έρθει η τελευταία φάση του πολέμου θα την πουλήσουν τη Ρωσία, αφού είναι πεντεπενταρχία εκείνα, δεν είναι με τη Ρωσία. Αλλά ο Πούτιν το ξέρει και κάνει το Γερμανό. Σου λέει, να έχω την παρέα τώρα όσο μπορώ. Μέχρι να με πουλήσει. Μέχρι να με πουλήσει. Θα του τάξω μια Σιβηρία που έχει πει ο γέροντας ο Βατοπεδινός, ο Ιωσήφ Μακαριστός, και άμα του τάξει στη Σιβηρία θα κάνει πίσω. Τάχα. Αφού ξέρουμε ότι θα κάνει πίσω εκ των ενόντων. Μα άμα εσύ είσαι κευρακή του αλουνού, έτσι, κάπα κευρακή, δεν θα κάνει πίσω. Όλη αφού είναι δικό. Η τεχνολογία έχει πάει εκεί τώρα. Όλη η υψηλή τεχνολογία στην Κίνα αναπτύσσεται. Μα γι' αυτό. Εσύ λες τυχαία, ήταν το Γουχάν του Νοέμβριο. Τάχα ότι ξέφυγε ο ιός. Φτάνει για ανόητους. Άμα διαβάσεις. Δεν τον ετοιμάζει τους... από το 8. Ποιον, τον κορονοϊό? Από το 91, παρακαλώ. Έχω βρει στοιχεία του 91 και σε ένα βιβλίο, στο τελευταίο το έβαλα κιόλας. Τις δοκιμές αρχίσαν τότε στο 8. Με τον ιό των Χείρων τότε, με τον Αβραμόπουλο. Με τον οι δοκιμές ξεκινήσαν. Αυτές ήταν οι γνωστές δοκιμές. Αν πας πιο πίσω και ψάξεις. Ξεκίνησαν κοντά στο 95. Γιατί αυτοί ξέραν το 2005 ότι είναι ο Αρμαγεδόνας. Το 2005 έχουν βάλει σαν Αρμαγεδόνα. Δεν είναι το Ποντέμις Ρούσος, το έχουμε γράψει και στα βιβλία μας, να το ξέρεις. Τι θέλω να πω. Το 25 έχουν βάλει τη χρονιά για Αρμαγεδόνα. Δεν το πετυχαίο ο άνθρωπος αυτός. Και γι' αυτό και την έβαλα χθες την άρτηση στο Facebook, για να δουν ότι εδώ πέρα, άμα ξέρει ο Ντέμις Ρούσος, καταλαβαίνεις τώρα για τον Πούτιν αυτά που ήταν αρχιπράκτορας των αρχιπρακτόρων. Και ξέρει πάσαν την αλήθεια. Εδώ λοιπόν τώρα τι έγινε. Ξέρεις τι είπαν. Η Κίνα. Ότι τα στρατόπεδα είναι έτοιμα. Βάζουμε και υπογραφή. Η Κίνα είναι στρατιωτικά με τη Ρωσία και θα πολεμήσει για τη Ρωσία. Πρόσεξε. Δεν λέω ότι είμαι φίλος του Διονύση. Όποιος πειράξει το Διονύση, του πήρα το κεφάλι. Τώρα λέμε. Άλλου να είσαι φίλος και άλλου να πω όποιος πειράξει το Διονύση από μένα θα το πάρω το κεφάλι. Πώς κάνουν στη νύχτα οι άνθρωποι. Κατάλαβες τη διαφορά. Τεράστια. Το ένα με το άλλο δεν έχω καμία σχέση. Άλλο να είμαστε φίλοι και άλλο να πεθάνω για σένα. Στρατιώτες μου στην Κίνα. Αυτό ήταν τρομερό γεγονός. Βέβαια εντάξει δεν μπορούσα να το αναπτύξω. Αυτό το ρώτησες μόνο. Διότι αυτό ουσιαστικά καπέλωσε και έκλεισε, κλείδωσε τα στρατόπεδα εκείνη την ημέρα. Επίσημη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της Κίνας. Δεν χωράει κάτι παραπάνω. Τέλειωσε. Δεν μπορούσε να. Ο Xi Jinping δεν το λέει αυτό. Δεν είναι δουλειά του αυτή. Αυτό είναι, λέει ναι. Και να κάνει αυτά που είναι να κάνει σαν πρόεδρος της χώρας. Πάμε σε άλλο γιατί ίσως πλάτιασα και αυτό, συγγνώμη. Να πάμε λοιπόν, πριν πάμε στην Αμερική, να πάμε στην Τουρκία. Έχασε τις δημοτικές εκλογές ο Ερντογάν. Έχει δημιουργηθεί ένα πρόσφορο έδαφος για τους Αμερικανούς, να το πούμε για την πενταρχία του Σκότους, να καθαρίσει το τοπίο και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Πλέον έχουν εξισορροπηθεί, δεν υπηρέχουν οι Ισλαμιστές.
είναι και οι κεμαλιστές έχουν ξεπεράσει πλέον τους Ισλαμιστές και έχουν αυτή τη στιγμή θέλουν ενίσχυση. Ο Ερντογάν εμποδίζει. Ο Ερντογάν εμποδίζει γενικά και θεωρείται αγκάθι για τον ΝΑΤΟ. Γράφουμε λεπτομέρειες σε αυτό το τεύχος που βγαίνει το Σάββατο, στο στυλ Ορθοδοξίας. Λεπτομέρειες που δεν μπορεί να φανταστεί ο κόσμος. Άρα, εγώ πιστεύω ότι θα έχει όχι πραξικόπημα εσωτερικό. Θα τον φάνε, κοίταξε, θα τον απαλλάξουν κάπου σε κάνα ταξίδι, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις τι λένε οι πληροφορίες οι δικές μου και οι πνευματικές που ανταλλάξαμε και μαζί και αυτά που θα βγάλεις από τον στήλο Ορθοδοξίας. Κοίτα να δεις τώρα, Διονύση μου, αν πάμε στο υλικό πεδίο, γιατί άμα δεν πάμε εκεί δεν τα βρίσκουμε. Ο Ερντογάν έχει κοντά στα 25 χρόνια αρχηγός της Τουρκίας. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Στο μεταξύ τώρα τελευταία μου ήρθε μια ανατροπή μέσα μου. Γιατί είδα και έμαθα πληροφορίες αρκετές, τις έψαξα δηλαδή από γνωστούς που είναι στην Τουρκία και βγήκαν δύο πράγματα. Ότι ο Ερντογάν γάβγιζε αλλά δεν δάγκωνε σε σχέση με την Ελλάδα. Τους έλεγε ναι, θα χτυπήσουμε. Και όταν κίνησε μία-δύο φορές, όπως ξέρουμε τότε με το σεισμό που έγινε στη Σάμο και τα δύο αδερφάκια σκοτωθήκαν από το σεισμό, και απέναντι που ήταν τα στρατεύματα πάνω στα πλοία έτοιμα τα πολεμικά για να έρθουν, εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος και είπε ότι δεν επέτρεψα γι' αυτό και αυτό το λόγο. Και έγινε τσουνάμι μόνο στο σημείο αυτό που ήταν τα πλοία, όπως είχε γίνει το 1999, και είχε βυθιστεί ολόκληρη βάση στην Νικομίδια. Όλη η βάση. 8.000 όπως ήταν τα υποβρύχια, από κάτω δεν βγήκε κανένας. Την επίσκεψη κλείνουν το 99. Τρομερό γεγονός αυτό. Όσοι το ψάξουν αυτό θα μείνουν με 15 στόματα ανοιχτά, όχι ένα. Εδώ λοιπόν τώρα τι συμβαίνει, Διονύση. Δεν αφήνει ο ουρανός τον Ερντογάν. Με το παράδειγμα που έγινε με το γεγονός στη Σμύρνη τώρα μιλάω, αυτό που έγινε. Και ο Ερντογάν γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Εδώ μέσα μου έχω μια ανατροπή και είμαι υποχρεωμένος να την πω δημόσια. Μάλλον τελικά ο Ερντογάν μου φαίνεται σαν πιο πολύ Έλληνας από τον Έλληνα πρωθυπουργό σε πολλά θέματα. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Είσαι τώρα τους ξυνήσεις ανθρώπους, αλλά όλα θα τα βρούμε μετά τα γεγονότα να τελειώσουν. Γιατί τώρα να λέμε... πω κάτι, να πω και εγώ μια προφητεία. Ναι, ναι, βγάλε. Δική μου προφητεία, ναι. Έτσι, μια πρόβλεψη. Σε δύο χρόνια από τώρα θα έχουμε άγαλμα του Ερντογάν στο Σύνταγμα. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, άστο, είναι από το Θεό. Εγώ πιστεύω ότι η αποστολή του Ερντογάν, σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο, τελείωσε εκεί, όταν εκεί θα ψηφίστηκε πάμε. Το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τους ομοφιλοφίλους στην Ελλάδα. Καλά, αυτό ήταν η μεγαλύτερη εθνική καταστροφή σε πνευματικό επίπεδο. Εκεί ισοπεδώθηκε η Ελλάδα. Εκεί τελείωσε και η αποστολή του Ερντογάν. Εκεί ο σεισμός ο πνευματικός ήταν 10 ρίχτερ. Ναι. Ο σεισμός που έγινε, γιατί τώρα τίποτα δεν μπορεί να βρούμε. Να δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ρωτήσουμε τον κόσμο, πες μου κάτι χειρότερο από αυτό το νομοσχέδιο σε πνευματική βάση, έτσι. Δεν υπάρχει. Και... μένει μόνο να γίνει νόμος να παντρεύεται ο πατέρας την κόρη, η μάνα το γιο και τα αδέρφια. Αυτό το οποίο θα γίνει στα τελικά έσκατα, όχι τώρα. Mm. Δηλαδή η Ελλάδα πέρασε ό,τι χειρότερο πνευματικά, που είναι η παγκόσμια υπερδύναμη Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης δεν το ξέρει ότι είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της πνευματικής δύναμης, ο κάστοτε κυλιόμενο. Γιατί βγάζει περισσότερους Αγίους. Έτσι, μπράβο. Πάνω είναι εκατομμύρια Άγιοι. Αλλά αυτά τώρα δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος και τους φαίνονται όλα ξινά και στραβόξινα. Όπως δεν μπορούμε να αναλύσουμε, δεσμεύομαι εγώ, δεν μπορώ να αναλύσω γιατί ήταν τελείωση η αποστολή του Ερντογάν με τους ΛΟΑΤΚΙΔΕΣ βουλευτές που ψήφισαν εκεί το νομοσχέδιο των ΛΟΑΤΚΙ. Σε υλικό πεδίο, όπως είπες, κοίτα να δεις τι βλέπω τώρα. Πραγματικά. Ναι, ναι. Πάμε στα υλικά. Ναι, ναι. Εδώ κοίταξε να δεις τώρα. Η κατάσταση μετά τις εκλογές τις δημοτικές, όπου ο Ερντογάν χάνει όλες τις μεγάλες πόλεις και χάνει και 20 από τις μεσαίες προς μεγάλες. Δηλαδή χάνει 25 δήμους κατά κράτος. Ας αφήσουμε Κωνσταντινούπολη τώρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας κλπ. Χώρια που παίχτηκε με την πόλη Βαν, που είναι οι Κούρδοι, ενώ κέρδισε 57, κάτι ο Κούρδος και 27 του Ερντογάν ο υποψήφιος, στην αρχή γίνανε γεγονότα κλπ. Και μετά είπε ο Ερντογάν αντεδώστη σε αυτόν που κέρδισε. Γιατί την έκλεψε το εκλογοδικείο, το τοπικό. Για να καταλάβεις πόσο τραβηγμένη είναι η κατάσταση. Τι σημαίνει αυτή η ήττα του Ερντογάν. Η ήττα του Ερντογάν αυτή σημαίνει
ένα γιγαντιαίο γεγονός για την Τουρκία, διότι το να βγουν οι κεμαλιστές μπροστά πλέον με τόσους δήμους σημαίνει ανατροπή του πολιτικού σκηνικού της Τουρκίας. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, επειδή υπηρέτησα στα βρωμομάγαζα αυτά ή καλά μαγαζιά για όσους είναι καλή προαίρεση, γιατί υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι κάνουν 30.000 μετάνιες και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και ξέρω τέτοιους βουλευτές. Ήξερα τουλάχιστον, τώρα επειδή λείπω χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, Διονύση? Σημαίνει το εξής, σε απλά καθημερινά λόγια. Ότι ο Ερντογάν σταματάει εδώ, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του κύκλου του δηλαδή, και αμέσως τώρα έχει μπει η πλατφόρμα των κεμαλιστών. Ήδη δηλαδή από τη Βουλή έξω στην Τουρκία και από την Προεδρία φύγαν ο Ερντογάν, την πέταξαν ήδη, το λέω νοητά, και ως εκλογές τοπικές, δεν είναι επίσημες, οι δημοτικές δεν είναι κανένα αστείο πράγμα για δήμους μεγάλους. Πέταξαν λοιπόν και βγάλαν τον Ερντογάν και τώρα αφήσαν κενό. Γράφουν κεμαλιστής. Και χωρίς από κάτω να ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτός ή θα είναι ο Ιμάμογλου ή κλπ. Μπορεί να είναι και αυτός που είναι στην Αμερική. Μπορεί, μπράβο. Δεν ξέρουμε. Ό,τι κανονίζει είναι η πενταρχία. Εδώ λοιπόν τώρα αυτή η ανατροπή φέρνει δύο ανατροπές. Η πρώτη είναι, είδαμε τον Ερντογάν πόσο κατηφής είναι και είχε πει ότι αυτές είναι οι τελετές εκλογές που συμμετέχω, γιατί ήξερε ο Ερντογάν. Δεν είναι κανένας ανόητος. Μα βλέπει, του κάνουν πόλεμο οι Αμερικανοί. Τον βγάλανε από το πρόγραμμα του F-35. Παντού τον πολεμάνε. Τον βγάλανε από την αναβάθμιση του F-16. Τον στριμώξαν οικονομικά και έχει τη μεγαλύτερη το στραβοπάτημα στην οικονομία. Το Κατάρ λίγο τον στήριξε και κράτησε λίγο την οικονομία και η Ρωσία. Τον κρατήσανε γιατί τον χρειάζονται οι δεύτεροι. Ναι. Δηλαδή τον Ερντογάν δεν πρέπει να φύγει γρήγορα, πρέπει να πεθάνει γρήγορα. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Άλλο το να φύγω και να εκλείψω, όπως λέει το Σύνταγμα της χώρας, άμα λέει εκλείψει ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός, γίνονται αυτά. Άμα εκλείψει, άκου λέξη τώρα που έχει. Εδώ λοιπόν ο Ερντογάν, όταν εκλείψει, και υπάρχουν δύο εκλείψει εδώ, θα φύγει έτσι ή έτσι, οριζόντια ή κάθετα. Το οριζόντια το ετοιμάσαι τώρα. Τώρα μένει το κάθετα. Δύο επιλογές πάντα υπάρχουν για να εκλείψεις. Ή θα φύγεις έτσι ή θα φύγεις αλλιώς. Χιαστεί δεν φεύγει ποτέ κανένας. Εδώ λοιπόν ανοίγει μεγαλύτερη πληγή για τα ελληνοτουρκικά, τον Ερντογάν και τις εξελίξεις που έχουμε. Αυτή τη στιγμή τι βλέπω? Βλέπω το εξής, Διονύση. Ότι εφόσον αφαιρέθηκε η πινακίδα του κόμματος της Τουρκίας, το γνωστό της δικαιοσύνης έτσι κλπ. Και μπήκαν οι κεμαλιστές. Αυτό αμέσως σηματοδοτεί ότι η πενταρχία δεν τον χρειάζεται άλλο. Έμεσα το κάνει αυτό. Διότι η πενταρχία μπορεί να επηρεάσει αποτελέσματα ή οτιδήποτε. Τον κράταγε τον Ερντογάν γιατί ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, να είναι ο πυροκροτητής του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Τώρα τελευταία πάω και το πως το δεν το θέλει. Πρόσεξε. Άλλαξα πολύ. Μακάρι να ξέρει ένα άνθρωπο που μπορούσα να, δεν μπορώ να του πω παραπάνω. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα πράγμα ραγδαίας αλλαγής στο φόντο. Γιατί όλα, άμα δεν γίνει το φόντο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πώς θα γυριστεί εδώ, άμα δεν βάλουμε τις εικόνες του κυρίου κλπ. Γιατί μου λες, λέει, θα κάτσουμε εδώ να φαίνονται εικόνες. Στην πολιτική δεν ισχύει αυτό. Στον Ερντογάν παντού ισχύει. Και αυτό έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το τελειώσαμε και πλέον θα αναδεικνύουμε τους κεμαλιστές που ήδη από μόνοι τους αναδείχθηκαν. Και θα αναδειχθούν μέχρι το καλοκαίρι. Και δεύτερον, πάμε να δεις το. Εδώ είναι το κουμπί τώρα. Το δεύτερο είναι, εάν θέλω πλέον να προχωρήσω στα μεγάλα γεγονότα, αυτός δεν μου κάνει. Γιατί γαυγίζει την Ελλάδα, δεν μπαίνει. Πρέπει να βρω κάποιον που θα μπει. Και κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμένα, ναι, αν είμαι, παράδειγμα τώρα, πες ότι είμαι ο αρχηγός της πενταρχίας και κάνω ανάλυση. Και είμαστε σε ένα βουνό της Αμερικής, όπως είδε παππούλης ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα, πήγε και είδε να συναντιόνται. Απλά τον πήγε μέχρι την πόρτα έξω, το έχει πει άνθρωπος του Θεού που την ώρα της εξομολόγησης. Όπως σου είπε στον ίδιο άνθρωπο, σε άλλη αυτή, το 2015, ο 2025 θα έχουμε πρόβλημα με το κοινό ποτήριο, του λέει. Τι λέτε, παππούλη? Αυτό το κρατάω για το τέλος. Άστο το, μου είπε τα υπόλοιπα. Τώρα από εκεί και πέρα πρόσεξε εδώ τι γίνεται. Αυτή η αλλαγή της Αμερικής πρέπει να ολοκληρωθεί.
και με τον Ερντογάν δεν μπορούν. Τον ετοίμασαν όμως για το κλησιοσκόπιο, τον βάλαν. Του ρίξαν την πρώτη σφαίρα στο πόδι. Τώρα πρέπει να φάει και άλλη σφαίρα. Αυτή η σφαίρα όμως δεν μπορεί να τη ρίξουν μέσα στην Τουρκία εύκολα. Θα πρέπει να κάνουν κάτι, να φάει μια σφαίρα εντός εισαγωγικών ή εκτός, ό,τι θες πες το, σε άλλο χώρο. Γιατί αν γίνει μέσα στην Τουρκία θα τσακωθούν μεταξύ τους και δεν θέλουν. Τη χρειάζονται συνοχικά την Τουρκία να πολεμήσει την Ελλάδα. Διότι αν μπουν σε διάσταση, πώς θα πολεμήσουν εμάς. Οι κεμαλιστάς έχουν πει, αν εμείς ήμασταν στην εξουσία, θα είχαμε χτυπήσει ήδη την Ελλάδα. Δεν το είπε ο ένας, δεν το είπε δύο, το είπαν όλοι οι κεμαλιστές. Όλοι. Οι αρχηγοί και οι κατατόπους, το πάρχης δηλαδή, σε ανώτατο επίπεδο όμως της Τουρκίας, είπαν, ποια λέει, Ερντογάν καθυστερεί. Εμείς αν ήμασταν θα είχαμε μπει χθες. Δηλαδή τώρα αυτοί οι Αμερικανοί λένε αυτοί μας κάνουν. Αφού έτσι κι αλλιώς από εκεί παίρνουν μαθήματα. Όλοι στα υπόγεια, το ΣΤΟΕΣ πάνε και λένε. Αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις. Α, μην τα μπερδέψεις, πάρε και ένα χαρτί. Έτσι είναι η σειρά των πραγμάτων. Με τον περί τηλέφωνο, ξέρεις το 4 τι εννοείς. Παίρνει τώρα τον κατατόπο τη πενταρχία του Σκότους. Και του λέει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκοτώσετε τον Ερντογάν όταν είναι στο Ιράκ, όταν είναι στο Κουρδιστάν, όταν είναι δεν ξέρω πού. Εντάξει, το είπε καλά, το είπα καλά. Θα στείλω τον πρόξενο να το διαβάσει. Έτσι στέλνει τον πρόξενο και λέει: άκουσα να δεις. Αυτό εννοεί. Α, ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Καταλαβαίνεις πώς γίνεται τώρα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Η αθέατη. Δεν ξεκινάς να κάνεις κάτι για ένα τέτοιο μεγάλο ηγέτη. Η Τουρκία είναι 83 εκατομμύρια κόσμος. Δεν είναι καμιά πλάκα χώρα. Αμέσως, Διονύση, εδώ με πήγε σε μένα ναι, να βλέπω αυτή την κατάσταση όπου πλέον ξεπορτίζουν. Ήδη ο Ερντογάν σηκώθηκε από την καρέκλα του. Της προεδρίας εννοώ, της χώρας του. Ήδη είναι όρθιος έτσι. Τώρα, πού θα πάει και τι θα γίνει, δεν ξέρω. Είναι δίπλα ο γιος του. Θα την πάρει για λίγο. Κοίταξε να δεις. Μέχρι να γίνουν εκλογές. Ο Μπιλάλ, άκουσε να δεις εδώ τι γίνεται. Σύμφωνα με τα τουρκικά, το σύνταγμα κλπ. Ναι, δεν μπορεί. Όταν φύγει ο αρχηγός της Τουρκίας. Για να δούμε, θα έχουν εκλογές στην Τουρκία πριν από τις δικές μας ευρωεκλογές ή μετά. Τα πράγματα είναι μπλεγμένα γιατί και στις δικές μας εκλογές. Μην νομίζεις ότι το εκλογοδικείο τώρα με τους Σπαρτιάτες το ετοίμασε τέλος Απριλίου του Χαμπέρι να το περάσει. Τώρα ξέρεις τι λέει το τέλος του μηνός, οι πληροφορίες μου. Ότι οι Σπαρτιάτες τους κόβει όλους. Τι θα γίνει το κόμμα. Θα πάνε για εκλογές. Κατάλαβες τώρα. Εδώ λοιπόν ανοίγουμε άλλη πληγή εδώ. Και μάλιστα αυτοί λένε να παραιτηθούμε όλοι, να τους προλάβουμε. Δύο έχουν ήδη παραιτηθεί, έχουν φύγει από την παράταξη. Οι υπόλοιποι που είναι κοντά στον πρόεδρο των Σπαρτιατών αρχίζουν και λένε: α, δηλαδή τι θα γίνει. Πρόσεξε, δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Αυτά τους δικαστές και αυτούς τους έχουν όλους γομάρι και σαμάρι που λένε στο χωριό μου. Να σας πω κάτι: έγινε ένα δικαστήριο, δικαζόταν ένας Μητροπολίτης, δεν θα πω τίποτα. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης και το Προεδρείο. Δύσκολες ερωτήσεις του έθεταν για παράβαση καθήκοντος. Η ποινή που έπρεπε πρότεινε ο εισαγγελέας, την ανώτατη ποινή που προβλέπει ο νόμος. 3,5 χρόνια φυλάκιση. Αποσύρεται το δικαστήριο. Μετά από μια ώρα βγαίνει και λέει αθώος. Όλοι πίνουν γάλα από τον αιωσφόρο, να το ξέρεις. Όλοι πίνουν γάλα αιωσφόρου. Όλοι. Όλοι οι μεγάλοι. Ξέρω καλά τι σου λέω. Ξέρεις ότι ήμουνα σε πράγματα και ξέρω πολλά. Χώρια αυτά που έχω μάθει από τις πηγές, γιατί άμα δεν κοιτάξεις από κάτω, κοιτάς από πάνω πρέπει να είσαι ανόητος. Να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Ο πατήρ Ιωάννης ο Καλαϊδής λέει ότι όταν το Πάσχα πέσει 5 Μαΐου, αρχίζουν τα γεγονότα, θα μας δώσουν την πόλη. Μετά θα αρχίσουν τα γεγονότα και θα πάρουν, μετά το Πάσχα που θα πέσει 5 Μαΐου, θα αρχίσουν τα γεγονότα και θα πάρουν να μας δώσουν την πόλη. Ναι, κοίταξε. Εάν να πάμε σε αυτό και να το κλείσουμε το θέμα το τουρκικό, γιατί είπαμε πολλά πράγματα που ίσως φανούν και περίεργα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και το 17 λέγαμε για πυρηνικό πόλεμο και μας λέγανε ανόητος. Αναλαμβάνουμε λοιπόν, αναλαμβάνουν και μαλιστές. Ένας πόλεμος με την Ελλάδα που θα μπουν, λέω για παράδειγμα, μπαίνουν στις 20 Ιουλίου που έχουν και επέτειο για την Κύπρο. Τους κάπνισε και μπαίνουν σε 20 Ιουλίου μέσα. Έτσι λέω. Τρίτη φορά είπα Ναι. Κλείνουν λοιπόν. Για το 20 Ιουλίου. Κλείνουν λοιπόν τον Ελίσπορο, το Βόσπορο. Κλείνουν τα στενά. Τι θα κάνει η Ρωσία. Ούτε μία ώρα δεν θα περάσει. Θα σηκωθούν τα στρατηγικά, τα του Πόλεφ και τα άλλα που έχουν και μέσα σε μία εβδομάδα θα υπάρχει πόδι στην Τουρκία.
από πάνω που θα ξεκινήσω. Εκεί θα χρησιμοποιείς και καινούριο όπλο. Εκεί θα τα χρησιμοποιήσει. Εκεί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και εξάλλου δεν είναι δικός τους λαός. Δεν είναι παλιά Σοβιετική Ένωση. Είναι οι άλλοι οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι, οι κεμαλιστές τότε, πιο πιθανό έτσι, κατά 98%. Ας μιλάμε εδώ παραπάνω. Εκεί μας έχουν ετοιμάσει και τα εδάφη που θα πάρουν οι Τούρκοι. Έχουν αφοπλίσει νησιά. Εσύ λες κάψαν τη Ρόδο έτσι. Ή την Νότια τώρα, Κρήτη που είπε η Γερόντισσα. Την Ανατολική Κρήτη. Νότιο-Ανατολική Κρήτη. Νότιο-Ανατολική. Κοίταξε Διονύση, εδώ ανοίξεις μια τεράστια πηγή και πληγή. Όπου... Πεντάμινο κρίσιμο θα έχουμε. Ναι. Γράφουμε στην εφημερίδα ίδια, αναλυτικά. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο, όχι μόνο που είπε ο Παπαγιάννης ο Καλαΐδης ότι η χρονιά που είναι 5 Μαΐου, δηλαδή σε 3-4 εβδομάδες τώρα που είναι το Πάσχα μας, το ευλογημένο, που είπε ότι τη χρονιά αυτή είναι η χρονιά που θα ξεκινήσουν τα γεγονότα για την πόλη. Δεν είπε θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη φέτος Μάη, γιατί μπερδευτήκαν. Και πήρα το γιο του, τον Χρήστο, και τον ρώτησα. Και μου λέει, όχι, θα ξεκινήσουν τα γεγονότα για την πόλη, μου λέει ο πατέρας μου. Για να μην μπερδευόμαστε. Ο δικός σου παππούλης, ο πατήρ Παναγιώτης, τι είπε. Όταν ολοκληρωθεί ο δρόμος, Αδωμοκούλα Μίας, ναι. Όταν ολοκληρωθεί, ξεκινάνε τα γεγονότα για την πόλη. Ξεκινάνε τα γεγονότα για την πόλη. Ωραία. Τώρα. Παραδίδεται. Πριν το Πάσχα. Πριν δηλαδή το Πάσχα, στο Πάσχα, θα περάσουν από την Ε65. Θα φεύγουν από τη Λαμία δεξιά και θα περνάνε έξω από τη Λαμία, Δομοκό, και θα συνεχίζουν. Πρόσεξε. Τώρα είναι. Σε 2 εβδομάδες αυτό μιλάμε. 2,5-3. Θα παραδοθεί ο δρόμος. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε το εξής μεγάλο γεγονός τώρα. Γιατί άνοιξες μεγάλη πηγή και πληγή. Εμείς φέτος, κατά τους παππούλιδες, γιατί είναι κι άλλα έτσι, είναι και οι Ρώσοι και οι Σέρβοι, βρήκα και οι Ρουμάνοι, οι πατέρες που κάναν προρήσεις, προφητείες. Δεν τους αρέσει τη λέξη προφητεία. Ο Χριστός την έλεγε συνεχώς προφήτες, εμείς δεν μην του λέμε γιατί εμείς δεν πρέπει. Ο Χριστός ο ίδιος της έλεγε, ή να πληρωθεί το ρηθέν. Τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν, Διονύση μου, το κλείνουμε αυτό αμέσως με το εξής. Με το που θα γίνει αυτό με το Αιγαίο, με το Ερντογάν όρθιος εξαπλωμένος ή και τα δυο. Με το που και αυτά όλα τα γεγονότα θα ξεκινήσουν. Διότι εδώ ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν σήμερα, 10ου μηνός που γράφει η εκπομπή, την πρώτη γενετικώς τροποποιημένη δάμαλη από τις 5 κόκκινες που είναι την Παλαιά Διαθήκη, τις φάζουν σήμερα. Δεν τα μαθαίνουμε σε αυτά. Βγαίνει ο πρόεδρος της Αμερικής, ούτε ένα μήνα και μισό δεν έχει αυτό το γεγονός, και λέει ο Biden στον Νετανιάχου, μαζί λέει θα υποδεχθούμε στη Ιερουσαλήμ τον Μεσσία. Άκουσε τι σου είπα. Ο Biden με τον Νετανιάχου, γιατί λέμε εμείς, λέμε ότι είναι με εκείνο, τι χαζομάρες λέτε. Λέει ο πρόεδρος της Αμερικής με τον αρχηγό της Πενταρχίας του Ισραήλ, αυτή τη χαζομάρα, χαζομάρα είναι αυτή. Μέσα στα βιβλία έχουμε γράψει κατεβατά ότι θα συμβούν αυτά κλπ. Σήμερα λοιπόν είναι οι κόκκινοι δάμαλες. Σήμερα. Μία από τις 5. Αυτό τι σηματοδοτεί για τα υπόλοιπα. Όπως και πέρασε, άμα πάμε Αμερική να μην ξεχάσω να σου πω, το ολοσκότωδο, η λωρίδα γης, ξέρεις από πού πέρασε όταν ήρθε από τον Ειρηνικό και ανέβαινε πάνω από Μεξικό και συνάντησε την πρώτη πόλη. Είναι εκεί που έχουν βάλει στην Αμερική φόλο, γιατί το ξέρανε παλιά, όπως τώρα ξέρουν οι επόμενοι του 26, η ολική πάλι έκλειψη ηλίου. Στην πόλη που γίνονται τα γεγονότα στην Αμερική. Δηλαδή, αποκρυφιστικά, επειδή ξέραν, γι' αυτό ξεκίνησαν εκεί. Τίποτα δεν κάνουν αυτοί χωρίς να είναι αποκρυφιστικό. Ποτέ. Εδώ λοιπόν, να μην το πλατιάσω, εδώ λοιπόν φέτος υπάρχει μια συγκυρία γεγονότων τα οποία αυτά ευλαβούνται εδώ και 5.000 χρόνια αυτοί που διοικούν τον κόσμο από τις στοές από κάτω και από τις αδελφότητες και τις μυστικές εταιρείες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς έχουμε πληροφορίες από τους παππούλιδες, αυτά που είπαμε πριν και τα άλλα που δεν έχουμε πει, αλλά τα διαβάζει ο κόσμος. Όσο ενδιαφέρονται, όσο ενδιαφέρονται, εντάξει. Αυτά που λέγονται, αυτά που μπορεί να βλέπει. Ναι, μπράβο. Υπάρχουν ναι. Και πράγματα που έτσι, δεν μπράβο, λέγονται. Ναι. Και στην άλλη πλευρά έχουμε τον Biden να λέει θα έρθει ο Μεσσίας. Πρόσεξε τώρα. Τώρα θα τον υποδεχθούμε. Δηλαδή, μέχρι πότε είναι πρόεδρος της Αμερικής ο Biden?
Μέχρι 5 Νοεμβρίου είναι οι εκλογές. Αλλά βέβαια στην Αμερική. Δεκεμβρίου θα είναι. Όχι, στην Αμερική αλλάζει σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αμερικής. 20 Ιανουαρίου, αυτός που έχει κερδίσει 5 Νοεμβρίου τώρα, όποιος είναι νικητής, θα είναι πρόεδρος εκλεγμένος, θα λέγεται. Ο εκλεγμένος, 11 παρά 1 λεπτό, 20 Ιανουαρίου, σε 11 το πρωί αλλάζουν. 11 παρά 1 είναι πρόεδρος ο εκλεγμένος και 11 και 1 είναι πρόεδρος αυτός. Σε 11 ώρα αλλάζουν. Της Αμερικής, 20 Ιανουαρίου. Πρόσεξε τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ γίνεται το εξής συγκλονιστικό. Όλα τα αποκρυφιστικά που είπαμε τώρα, παράδειγμα τον Biden, για να μην πάμε σε παρακάτω, δηλαδή δεν υπάρχει και παραπάνω από αυτό να πάμε, βέβαια. Την κόκκινη δάμαλη και όλα τα άλλα. Έχουμε γράψει το βιβλίο. Έχουμε βγάλει δύο από τα βιβλία. Γράφουν με λεπτομέρεια αυτά τα πράγματα. Δεν τα λέμε για πρώτη φορά. Δεν είναι τώρα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και αποκρυφιστικά, αυτά που λένε οι παππούλιδες οι δικοί μας, που αναφέραμε και προαναφέραμε πριν, και αυτούς τους υπόλοιπους δεν αναφέραμε. Ακριβώς είναι ακριβώς ό,τι λένε και οι σατανιστές από την άλλη πλευρά. Δηλαδή έχουμε μία πλήρη σύμπτωση για φέτος. Να γίνουν κρακ, πώς δεν θα γίνει φέτος, αφού ο Biden δεν θα κερδίσει εκλογές, ο Τραμπ προηγείται. Εντός εισαγωγικών. Αλλά πάμε στο θέμα αυτό να δεις τι φοβερό γίνεται στην Αμερική. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τότε ο ίδιος ο Τραμπ λέει, ο ίδιος ο Biden λέει ότι θα είμαι εγώ. Μαζί θα τον υποδεχτούμε. Πότε τον υποδεχτούμε? Ο πρόεδρος μέχρι 5 Νοεμβρίου. Ή 11 ή 20 Ιανουαρίου. Μετά δεν θα είναι ο άλλος. Δηλαδή μας τα λένε οι ίδιοι τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν αυτά συνθήκη, τα λένε όλα. Μα το είναι σίγουροι ότι θα φέρουν το Μεσσία. Βιάζονται. Μα το 25 πρέπει να πατήσουν τα κουμπιά, δεν είπαμε? Βιάζονται. Να δούμε τι θα επιτρέψει ο Θεός. Ναι, λέμε τι σχεδιάζουν αυτοί. Ναι. Αυτό σχεδιάζουν, ο Χριστός αποφασίζει. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι λένε. Εμείς λέμε τι λένε. Δηλαδή, έβαλα λόγια στον Biden. Έλεος. Λοιπόν, ναι, είπες για κάποιο θέμα. Πάμε λοιπόν, εδώ βλέπουμε ο Μητσοτάκης Καμάρο, να πούμε λίγο τα πολιτικά. Του δώσαν τα Ραφάλ, θα του δώσουν F-35. Βάλαν το Δένδια, ο οποίος είναι της οικογένειας Ρότσιλ, του ίδιου το λέγει στο βιογραφικό του. Και βλέπω ότι παίρνει δημοτικότητα αυτά στις δημοσκοπήσεις τις περίεργες. Μήπως τον ετοιμάζουν για μετά το Μητσοτάκη, γιατί τον τραβάει το χαλί του, το σύστημα τραβάει το χαλί του Μητσοτάκη. Και με τα Τέμπη και με τις ταυτότητες στην Ευρώπη, ακυρώθηκαν οι ταυτότητες. Ναι, άκουσε να δεις εδώ τι γίνεται. Η δική μου εικόνα πάντα έτσι, και να με συγχωρείς. Ο Μητσοτάκης έφτασε οριακά στο σημείο 0. Τι σημαίνει οριακά σημείο 0 για την Ελλάδα? Στην Ελλάδα δεν θέλουν όπως στην Τουρκία να σκοτώσουν ή να κάνουν ή να φτιάξουν. Γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Δηλαδή βάζεις το Δένδια, βάζεις το βιογραφικό το Ρότσιλντ. Τον ετοιμάζουν αυτόν, αυτός είναι ο επόμενος. Δεν είναι ας πούμε η κυρία από την Κρήτη που παντρεύτηκε τον Εβραίο, το γνωστό πρόσωπο. Εδώ λοιπόν τι παίζεται? Ενώ στην Τουρκία θέλουν να κυβερνησία, νέες εκλογές και αναστάτωση με αίμα, αυτό είναι σχεδιασμένο, εδώ δεν θέλουν αίμα μεταξύ μας, θέλουν αίμα είτε από τους αυτούς που είναι εδώ, ο τακτικός στρατός πάνω από 20.000, που είπε ο πατήρ Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, 5 πόλεις, 5 μέρες να με βγείτε έξω. Σύγχρονος γέροντας είπε το εξής, Ηλία, και αυτό είναι το συνταρακτικό. Ναι. Νομίζουν, λέει, οι Έλληνες ότι θα βλέπουν τον πόλεμο από τις τηλεοράσεις. Δυστυχώς. Αυτά απατώνται, λέει. Θα σπάζουν τις πόρτες τους και θα δούνε χατζάρες αντί για τηλεόραση. Περιγράφοντας τα γεγονότα που είχε πει ο πατήρ Βασίλειος για τα εσωτερικά που θα έχουν τακτικό στρατό στην Αθήνα. Όπως και σε μεγάλες πόλεις, όπως και στην Κρήτη. Αυτό, επειδή και οι δικές μου πνευματικές πηγές λένε το ίδιο, αλλά πώς? Θα γίνει μεν, αλλά για ένα μικρό διάστημα αυτό. Πολύ μικρό. 5 μέρες. Και σε κάποια μέρα λίγο παραπάνω. Γιατί εκεί θα βγει ο τακτικός στρατός, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς η Ελλάδα. Όποιος και να είναι δηλαδή, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε η Μητσοτάκηνα, είτε ο Δένδιας, είτε η Δένδενα, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι υποχρεωμένη. Και η Ελλάδα, όπως έχει πει ο Άγιος Παΐσιος τότε, θα τη σώσουν οι στρατηγοί. Και στο βιβλίο που έχουμε ετοιμάσει τώρα. Αυτό που είναι υποέκδοση τώρα. Υποέκδοση. Που αφορά τον Άγιο Βασιλέα Ιωάννη. Στο τελευταίο, αντί για επίλογο, έχω γράψει ένα
ολόκληρο περίπου 10.000 λέξεις, δηλαδή τα ένθετα που κάνεις εσύ είναι 8.000-9.000 λέξεις, μπορεί κόσμος να τα διαβάσει, γιατί ξέρεις διαβάζουν και πάρα πολύ. Εμένα είναι, κοντεύει στις 10.000 λέξεις. Μόνο το επίλογος. Δηλαδή ένα μικρό ένθετο μέσα στο βιβλίο. Ολόκληρος ο επίλογος. Αντί επιλόγου βάζουμε αυτό. Εκεί μέσα ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, όπως μίλησε με τρεις κυρίες και μία που έχει κοιμηθεί, και το γράφω με λεπτομέρεια αυτό, είναι το πιο λεπτομερές σαν περιγραφή, με τις τρεις κυρίες, είπε: από εδώ που φεύγω, που ήταν στην Κερατέα τον Ιούλιο του 2013, πρόσεξε, 2013, από εδώ που θα φύγω, λέει ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, ο οποίος αυτοπροδιορίστηκε και ρώτησε και τη μητέρα, λέω, είπε ότι είναι ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, λέει, είμαι ο Βασιλιάς Ιωάννης, ο Βατάντζης, τους είπε. Δεν είπε ο Βασιλιάς Ιωάννης, ο Βατάντζης, λέω, είπε, παράδειγμα, κύριε Αλεξάνδρα, αλλάζω όνομα. Μαρία, του είπε στην αδερφή της, αλλάζω όνομα. Φιλοθέη, βέβαια. Και οι τρεις τα ακούσατε. Δηλαδή και οι τρεις είπε ότι, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, τώρα το έχουν πει και άλλοι Άγιοι. Είναι γραμμένα στο βιβλίο όλα μαζί. Γιατί το κάνουν αφορά. Λέει, από εδώ που φεύγω πάω στο Υπουργείο Άμυνας. Τι θα κάνετε εκεί? Εκεί, λέει, έχω δικούς μου ανθρώπους. Αυτοί, λέει, που είναι δικά μου παιδιά. Και ανώτατους και κατώτερους αξιωματικούς. Πάω να τους δω. Ετοιμάζω, λέει, το στρατό μου. Μισό λεπτό, τι είπα τώρα. 2013. Ο ίδιος ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης. Ο οποίος από τότε, τα τελευταία 3 χρόνια που περιγράφω, πλην 7 περιπτώσεων δεν τις έγραψα γιατί δεν είχα ευλογία, και μπορώ να φέρω εδώ αν θελήσεις αργότερα ή και τώρα, ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης σε όλες τις περιπτώσεις αυτές ετοιμάζει το στρατό του. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που πήγε σε μια γιαγιούλα στην Κρήτη, η οποία διακονούσε τον πατέρα Βασίλειο. Το γράφω αυτό γιατί πήρα ευλογία. Και όλα είναι, έχω πάρει ευλογία, ξέρεις, από το πνευματικό μου. Και αυτός που έκανε το συντακτικό γραμματικό, ο Νικόλαος ο Τζιόγας, πήρε και αυτός ευλογία από το πνευματικό του. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε σε τέτοια θέματα, αν δεν κάνουμε προσευχία πάραμε. Και πήρα και από τον εξομολόγο μου, πήρα και από τους δύο ευλογία. Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην 3-4 εμφανίζεται με ρούχα ή γεράκος, δηλαδή επισκέπτης, που πήγε σε κάποιον, δεν θα πω όνομα, που πήγε μια χρονιά, περίπου 5 χρόνια πίσω, 6, τον επισκέφθηκε, γνωστό πρόσωπο αυτό, πήγε στο ναό, προσκύνησε, ήταν ο γεράκος. Και το βράδυ, επειδή διακούνωσε ένα μεγάλο Άγιο της εποχής μας, εμφανίζεται ο Άγιος και του λέει, αυτός που ήρθε, λέει, είναι ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης. Την άλλη φορά που θα έρθει, του λέει, θα του βάλεις μετάνοια. Σε λίγες μέρες θα ξανάρθει, λέει. Τι λες, παππού, λέει, παππούς έχει κοιμηθεί από το 90. Δεκαετία του 90. Λέει, ναι, λέει, τον Άγιος Βασιλέας Ιωάννης και θα του βάλεις μετάνοια. Ήρθε εδώ, λέει, για λόγους πνευματικούς. Λέει, τι κάνει, παππούλη, μαζεύει το στρατό του. Στην Κρήτη που ήταν η γιαγιούλα αυτή που διακονούσε τον πατέρα Βασίλειο Καρσοκαλυβίτη. Και εμφανίστηκε ο Άγιος Γέροντας Βασίλειος ο Καρσοκαλυβίτης. Μία φορά στη γιαγιούλα και μία φορά που δεν το γράφω, σε ένα άλλο σημείο, δεν λέω πού, που από ένας παππούλης μνημόνευε τον Άγιο Μέγα Αλέξανδρο όλη τη ζωή, ήταν 90 τόσο χρόνο παππούς, και εμφανίστηκε ο πατήρ Βασίλειος μαζί με τον στρατηγό Ιωάννη, πάλι με την κανονική του στολή. Φοράει μια στρατιωτική αυτοκρατορική στολή που δεν υπάρχει στη γη. Και μιλάει γλώσσα μέσα στο κυρίες, είναι ό,τι συγκλονιστικότερο να διαβάσει το κομμάτι αυτό, πως οι τρεις κυρίες δηλαδή, γιατί είναι καθηγήτριες και αυτές, δεν ήταν δηλαδή άνθρωποι που κατέχουν τη γλώσσα, θέλω να πω. Και πάλι με στρατιωτική στολή στην Κρήτη και της λέει, εδώ λέει, είναι ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, της λέει, ο πατήρ Βασίλειος στη γιαγιούλα που τον διακονούσε όσο ζούσε πριν κοιμηθεί το 15. Και λέει, έβαλε μετάνοια, λέει, ναι, ναι, λέει αυτός, με στρατιωτική στολή, δεν κάνει να πω παραπάνω γιατί δεν έχω ευλογία αυτό, απλά του λέω παρεμπιπτόντος. Άλλος παππούλης στον Εύρο, άλλος παππούλης στην Κοζάνη. Δεν τα γράφω αυτά, ένα το γράφω, όπου έχει συνεχή επικοινωνία. Πηγαίνει δηλαδή ανά λίγο και λιγάκι ο Άγιος Βασιλέας, και γι' αυτό τα συνδέω τώρα με τους στρατιώτες που είπε ο στρατηγούς δικούς μου, λέει. Μέσα δηλαδή, όπου είπε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης έφυγε από την Κερατέα εν πνεύματι Αγίου, αφού έτσι και εμφανίστηκε. Αλλά με σάρκα και ορστά, κανονικά. Γιατί μου λέει, τον ακουμπήσαμε. Όπως ήταν και δίπλα του ο Άγιος Αρχάγγελος Μιχαήλ.
και, μια, και η κυρία μάλιστα, η μία, λέει μπορούμε λέει, να μιλήσουμε λέει, χωρίς να είναι ο κύριος αυτός. Και της λέει Μαρία, τυχαίο το όνομα τώρα. Αυτός λέει είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, με βοηθάει στο έργο μου. Και εγώ λέει είμαι ο βασιλιάς Ιωάννης, ο Βατάτζης. Εκεί το λέει ρητά. Είμαι ο βασιλιάς Ιωάννης ο Βατάτζης. Και κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή μέσα στο στράτευμα που είπε ο Άγιος Παΐσιος, έχουμε έτοιμο στρατό που όταν θα βγουν αυτοί στους δρόμους, οι τζιχαντιστές και όλοι αυτοί, ο τακτικός στρατός. Θα τους κατατροπώσουν. Θα τους κατατροπώσουν με την δύναμη την Άγια. Αλλά όμως ο Θεός δεν μπορεί να τα αφήσει όλα με όλα αυτά που κάνουμε, έχουμε τα αίσια κλπ. Μπράβο, είναι αρκετές οι δυσκολίες που θα έχουμε. Ας μην πούμε παραπάνω. Θα μας σώσουν όμως οι στρατηγοί. Ναι. Ναι. Πάμε στην Αμερική. Ναι, ωραία. Εκεί γίνεται, λέει, θα αρχίσουμε από τον πατέρα Ιωάννη Καλαΐδη. Το έχουμε στην εφημερίδα. Λέει, θα γίνει ένα συνταρακτικό γεγονός που θα την γονατίσει και θα πάψει να αποτελεί πλέον υπερδύναμη. Ναι, ναι. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα, τι είναι αυτά τα γεγονότα. Κοίταξε, αναγκάστηκα. Να δούμε έτσι να. Μήπως κάνουν καμία πρόβλεψη. Ναι, ναι, αναγκάστηκα τις προάλλες, επειδή το είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή μαζί. Και το συνδέει ο πατήρ Ιωάννης με τα γεγονότα της πόλης. Βεβαίως. Άρα θα προηγηθεί αυτό. Θα προηγηθεί. Ναι, 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 ναι. Άρα και ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, δεν αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με τους Ρώσους την Αμερική. Τους Ευρωπαίους αναφέρει. Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι μόνο ο πατήρ ο Παπαγιάννης ο Καλαΐδης αυτός ο άνθρωπος. Είναι πολλοί. Ας μείνουμε εκεί. Ναι. Έχουν πει πολλοί. Και ο πατήρ Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, ναι. Πολλοί. Και ο Αριστοκλής και λοιπά, ο Άγιος της αυτό. Και ο Ρουμάνος και λοιπά. Διάσημοι παγκοσμίως αυτοί. Τι είπαν. Γι' αυτό έκανα την προηγούμενη φορά για να βοηθήσω. Το είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή. Όσοι διαβάσουν το κεφάλαιο 18 της Αγίας, της Ιεράς Αποκάλυψης, από το 1 μέχρι το 20 τα χωρία είναι το Yellowstone για μένα. Το Yellowstone έβαλα πάρα πολλές πληροφορίες, όπου μέσα δηλαδή λέει σε μία ώρα, τρεις φορές το λέει η Αγία Αποκάλυψη, θα πέσει χώμα στα κεφάλια των ανθρώπων, θα σκοτεινιάσει, θα κάνει ό,τι κάνει το Yellowstone. Σε μία ώρα θα έχουν τελειώσει. Τα 4 δισεκατομμύρια της NASA που έχουν ρίξει για την κατάψυξη δεν θα παίξουν ρόλο. Ή πες αντίθετο ρόλο. Το αντίθετο. Εδώ που πήγαν στη Σαντορίνη, λες εσύ πάνε για να βοηθήσουν τη Σαντορίνη να κοιτάξουν το βυθό. Ό,τι λένε είναι το αντίθετο. Ό,τι λένε είναι το αντίθετο. Εμείς μόνο την Αγία Αποκάλυψη έχουμε και τους παππούλιδες. Εμείς την αλήθεια την έχουμε από τους παππούλιδες. Θα το ενεργοποιήσουν. Βεβαίως. Δεν βγήκε ο Μίτσιο Κάκου και άλλοι. Διονύση, κάθε φορά κοιτάω πόσοι σεισμοί γίνονται στο Yellowstone και λοιπά. Πόσοι γίνονται στην Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια, το ρήγμα της Καλιφόρνια, ο ένας είναι ο άγγελος. Και τελειώνει στο 20. Έτερος άγγελος ξεκινάει το 21 μέχρι 24. Που περιγράφει την Καλιφόρνια, το ρήγμα και ουχ ευρέθη. Δηλαδή θα πάει κάτω. Ουχ ευρέθη. Πού δεν. Και έχει και τέσσερις φράσεις, κλειδιά, λέξεις, ρήματα, γιατί όλα παίζονται στα ρήματα. Το ρήμα εκφράζει. Άρα θα πάει εύκολα η θάλασσα στο μοναστήρι της Αριζόνας. Βέβαια θα φτάσει. Θα πάει. Στα 200 μέτρα λέει θα είναι από το μοναστήρι. Θα είναι πολύ κοντά. Εκείνο που ξέρουμε όμως με βεβαιότητα είναι από την Αγία Αποκάλυψη και τους πατέρες που προαναφέραμε και άλλους που δεν αναφέραμε, η Αμερική θα γίνει η Αμερική. Όμως εδώ δεν είναι τυχαίο ότι την ετοιμάζουν την Αμερική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής. Η Αμερική για να εμπλακεί σε πόλεμο δεν μπορεί. Μπορεί μόνο να εμπλακεί σε παγκοσμίους πολέμους όταν έγινε και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο με το Pearl Harbor και στον πρώτο με το Λουζιτάνια όταν το βύθισαν. Δηλαδή η Αμερική μπαίνει στον πόλεμο με 2 χρόνια 3 καθυστέρηση. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, Διονύση. Οι Αμερικοί ξεκίνησαν από τις εκλογές του 20. Να έχουμε στην Αμερική, η Αμερική να τη βάλει φωτιά πρέπει ή με τις εκλογές προεδρικές να τη βάλει φωτιά ή με τα θέματα οπλοκατοχής ή το θέμα των εκτρώσεων. Αυτά τα τρία. Αυτά έχουν ανεβεί στο κάθετα. Στις τελευταίες εκλογές, στις προκριματικές για τον Τραμπ, παράδειγμα, που ήδη είναι. Μερικοί νομίζουν ότι ο Τραμπ είναι καλός, τέλος πάντων, ή ανόητοι. Ότι μόλις τελειώσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως θα γίνει άγαλμα που είπες εσύ στην Αθήνα του Ερντογάν, στο Χόλιγουντ που δεν θα υπάρχει βέβαια πια, θα είναι στον Πάτο. Στο νέο Hollywood θα βάλουν το άγαλμα. Ο μεγαλύτερος ηθοποιός που πέρασε ποτέ είναι ο Τραμπ.
εδώ δεν μπορείς έξω σκοπιά να φυλάξεις. Για να μπεις σκοπιά στο Λευκό Οίκο πρέπει να είσαι μαζόνος που 25 βαθμό και πάνω. Εσύ που είσαι μέσα θα μπεις, αν δεν είσαι κορυφή των κορυφών. Αλλά είναι, βλέπεις, ο καλός ο Τραμπ και ο κακός ο Μπάιντεν. Πώς θα γίνει αλλιώς? Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Έτσι κάνουν παντού. Λοιπόν, στην Αμερική λοιπόν τα ετοίμασαν. Και πάνω από 15 πολιτείες είπαν στον Τραμπ, δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος, λέει, γιατί στις προηγούμενες εκλογές του 20, του Νοεμβρίου του 20, δημιούργησε θέματα 5 και 6 Ιανουαρίου. Μπήκες μέσα στο Καπιτόλιο και αυτά που είδαμε. Πρόσεξε. Στείνουν λοιπόν και εκεί το μηχανισμό για να έχουν τη σύγκρουση. Σου λέει, δεν μπορούμε να τους βάλουμε αλλιώς σε σύγκρουση, τους βάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και πρόσθεσαν και δύο καινούργια. Το ένα είναι, βάλαν το Τέξας. Ναι, με τους μετανάστες. Τι μετανάστες, πήγα και είδα βίντεο, κανένας μετανάστης δεν μπαίνει. Τίποτα. Το στήσαν αυτό από το σημείο που πέρασε, επαναλαμβάνω, η ολική έκλειψη. Από εκεί μπήκε. Είναι μια κοινότητα, είσαι με τη στυλίδα. Ακριβώς. Πέρασε από πάνω. Eagle Pass. Τώρα ας βάλουμε και πώς τη λένε κιόλας. Στο Eagle Pass. Εκεί πέρασε η ολική έκλειψη. Και αυτοί το ξέραν. Και εκεί βάλαν αποκρυφιστικά να γίνει το θέμα αυτό. Όπου στείλουν ολόκληρο μηχανισμό τώρα για να έρθει η Αμερική σε σύγκρουση για τους μετανάστες. Πάλι οι μετανάστες εργαλειοποιούνται. Οπότε την έρμη την Αμερική, όχι μόνο θα έχουμε το Yellowstone, όχι μόνο θα ψάχνουμε να βρούμε ολόκληρη την Καλιφόρνια, το μέρος προς τον Ειρηνικό, που θα χαθεί κάτω, όπως λέει η Αποκάλυψη, και ούχε βρέθη, θα ανοίξει και θέμα πιο πολύ όσο περνάει ο καιρός. Γιατί το παρακολουθώ στενά στο θέμα του Eagle Pass με το Τέξας. Άλλη στημένη ιστορία, όσοι δεν είναι, όσοι δεν κατάλαβαν. Πού να ξέρει τώρα ο κόσμος, λέω θέμα. Αυτά πρέπει να ανοίξουν πολύ σύντομα, γιατί είναι εκεί το οικονομικό. Είναι... Μα όλα είναι ανοιχτά. Απλά τώρα τι κάνουν. Ανοιχτά είναι. Απλά το θέμα είναι να ανοίξει ένα βήμα παραπάνω. Αυτό θα το κάνουν. Εσύ λες με τη Βαλτιμόρη, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Αμερικής. Έτσι. Μισό λεπτό. Δεν λέω ότι το κάνουν σκόπιμα ή όχι, αλλά λέω. Η Βαλτιμόρη είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Αμερικής από πλευράς κίνησης εμπορευματοκιβωτίων κλπ. Το νούμερο ένα. Και το 9 σε όλη τη γη η Βαλτιμόρη. Πώς και έγινε στη Βαλτιμόρη, πώς γίνεται τώρα εδώ στην Ερυθρά Θάλασσα που είναι να πάρει φωτιά και κάνουν όλο αυτό οι Χούθη. Πρόσεξε. Και πώς έχει πρόβλημα ταυτόχρονα και η διόρυγα του Παναμά. Κάτσε μισό λεπτό. Τι γίνεται εδώ, γιατί. Άραγε δηλαδή πνίγουν σιγά σιγά αυτό, τα ετοιμάζουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Μπορώ να πω κι άλλα και να αποδείξω ότι δεν είναι τυχαία αυτά, έτσι. Αλλά δεν είναι τις παρούσες. Ο κόσμος, όποιο θέλει πιστεύει, ή το Χατζηνικολάου θα πιστέψει, ή εμάς θα πιστέψει, με την έννοια ο ένας είναι συστημικός άνθρωπος, τον εκτιμώ, δεν έχω τίποτα εναντίον του. Απλά όμως βλέπεις οι ειδήσεις, έρχονται κονσέρβα και διαβάζονται από μέσα. Τι θα κάνουν καημένοι. Έχουν ολόκληρη τεχνική για να μπορέσουν να μπερδεύουν τον κόσμο. Εδώ λοιπόν με το θέμα της Αμερικής, για να το κλείσω, είναι έτοιμο όριμο σίκο. Και όσο περνάει ο καιρός τώρα, θα σηκώνονται αυτά τα θέματα που είπα. Λες να σκάσει η Αμερική μέσα στο καλοκαίρι. Από ό,τι βλέπω τώρα. Αυτή θα ξεκινήσουν τα γεγονότα. Ναι, ναι, από ό,τι βλέπω τώρα ξύνει στην πληγή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω. Είδα δύο τελευταίες μελέτες. Γύρω το θέμα αυτό. Πρόσεξε τώρα. Είπε και ο Τραμπ. Αυτός είπε, λέει, θα προλάβουμε να κάνουμε εκλογές. Αυτός ξέρει αυτό. Μόνο αυτός ξέρει. Απλά τώρα αυτός λέει, ξέρεις, όπως έκανε πέρυσι το Πάσχα, τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν ξέρει ο Τραμπ. Ενώ έχει πει ο ίδιος ο Τραμπ, αν ήμουν εγώ, λέει, πρώτη Αμερική, θα γινόταν τρίτος παγκόσμιος. Ή αν εκλεγώ, δεν θα γίνει. Δηλαδή, όλο για παγκόσμιο πόλεμο λέει. Πυρηνικό, πρόσεξε. Δεν λέει μόνο στις 3-4 περιπτώσεις, παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος εννοεί. Άστε να βάλει. Ένας πρόεδρος Αμερικής μέχρι το 20 και τώρα υποψήφιος. Δεν ξέρει. Γι' αυτό έγινε πρόεδρο. Θα κάτσει το παγκόσμιο πόλεμο, ρε τσουγλάνι του Σατανά. Μα με δουλεύει. Μα δεν ξέρει εσύ, μα τι θα σε βάλω εκεί, τι να κάνει. Θαλαμοφύλακα έχω. Έχω απ' όλα θέλω. Τα πάντα έχω. Διευθυντές, προϊσταμένος. Το κουμπί θα το πατήσει. Εσύ θα το πατήσει ή ο γερο Μπάιντεν. 77 ο ένα, 81 ο παππού Μπάιντεν και δύο παπουλάκια τώρα. Ο ένα μα δουλεύει έτσι, ο άλλο. Μπορεί να έχουν Πάρκινσον και οι δύο και να μην προλάβουν. Αχ, βρε Διονύση. Δουλεύουν τον κόσμο. Και ο κόσμος λέει και θα βγει ο Τραμπ και θα σωθεί η ανθρωπότητα.
Βρε ταλέπορ, τι θα σωθεί. Υπάλληλοι είναι. Είναι γραβατάκηδες της πενταρχίας. Απλά αυτοί δεν κάνει να πω παραπάνω. Είναι μπροστάριδες ή δεν θέλω να πω παραπάνω. Γιατί ξέρω πολλά για το όλο το μυθέ. Να πούμε και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Που ακόμη δεν τα γεγονότα ότι θα είναι εδώ. Ανακοίνωσε ο Πατριάρχης, επίσημα πλέον, την μέρα των Αγίων Θεοδόρων, ότι με αφορμή το κοινό Πάσχα που θα έχουμε με τον παπισμό, λέει, θα έχουμε να πάμε, λέει, στο κοινό εορτασμό πάντα, γιατί είναι σκάνδαλο να μην έχουμε κοινό εορτασμό ενώ πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Έχει πει ο Πατριάρχης και το έχει πει και σε μένα. Επειδή είχε αποτύχει ο διάλογος, αυτά μιλάμε από τη δεκαετία του 90 μου, τα συζητάγαμε και μου το είπε προσωπικά. Επειδή είχε αποτύχει ο διάλογος με τους Λατίνους, είπε, είναι καλύτερο, αλλάζει πολιτική δηλαδή, είναι καλύτερο, λέει, να αλλάξουμε και να μπούμε να γίνουμε μια οικογένεια και να λύσουμε, λέει, ως οικογένεια τα προβλήματά μας. Λοιπόν, αυτό ο Πατριάρχης το ανακοίνωσε τώρα. Υπάρχει μια μαρτυρία ότι μακάρι ο άνθρωπος να ζήσει, αλλά υπάρχει μια μαρτυρία ότι δεν θα προλάβει γιατί θα προηγηθεί μαρτύριο. Βέβαια προετοιμάζει το κλίμα, για να σου λέω και οι ειδήσεις που γράφουμε τώρα, για να κυκλοφορήσει και ο στήλος, και έχουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο αυτή τη φορά. Έχουμε τις ιδιόχειρες επιστολές του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Μεγάλος Άγιος. Πνευματικές επιστολές, με ιδιόχειρες επιστολές, σε βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τώρα το Σάββατο η εφημερίδα Στήλους Ορθοδοξίας. Έχουμε λοιπόν, και αρχίζει ο Πατριάρχης να προετοιμάζει το έδαφος. Από πού θα γίνουν οι αντιδράσεις? Από το Άγιο Όρος. Πρώτες. Είναι κάποια μοναστήρια που δεν τα ελέγχει. Τα περισσότερα τα ελέγχει. Τι ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση? Και το ζητάνε και οι Αμερικανοί. Ζητάνε να εφαρμοστούν, λέει, οι δικαστικές αποφάσεις να εκδιωχθεί η παλαιά αδελφότητα εσφιγμένου. Γιατί αν γίνει αυτό και είναι μέσα στο όρος η παλαιή αδελφότητα, θα δικαιωθεί. Σου λέει, εμείς κάναμε τον αγώνα κοινά. Βγήκε αληθινός ο αγώνας. Οπότε πρέπει να τους βγάλουν από το Άγιο Όρος. Να ξεπορτήσουν. Ναι, και τώρα έχει αρχίσει πίεση και προχθές έβαλαν και το θέμα του Άβατου για πίεση στο Άγιο Όρος. Διονύση, κοίταξε. Αυτά είναι τα πνευματικά που συγκλίνουν προς τα γεωπολιτικά πλέον. Δεν θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει αυτό. Σε όλες τις εκπομπές, με ένα β' α' γ' τρόπο, πάντα λέω, αυτοί δεν κάνουν τίποτα, αν δεν είναι αποκρυφιστικό, είτε ημερομηνία κλπ, είτε έχει αναφορά σε πόλεμο κατά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ποτέ. Ή θα είναι 666 ή θα πολεμάνε τον Χριστό. Υπάρχει τρίτο, μην πας για άλλο. Ή αποκρυφισμός ή το Χριστό. Εδώ λοιπόν δεν είναι τυχαίο το 25 που το βάλαν για κοινό ποτήριο. Όταν αυτοί από το 90, από το 86 που βρήκα, από το 77 που βρήκα, ξέρουν ότι θα πέσει το κοινό Πάσχα το 25. Γι' αυτό κλείδωσαν το 25 για είναι τα πυρηνικά. Είναι 1700. 1002 είναι. Αυτοί τα φορτώσαν το 25. Δεν ξέρω αν θα επιτρέψει ο κύριος. Λέμε αυτοί τα σχέδιά τους ποια είναι. Αυστηρά. Λένε 25 θέλουμε κοινό Πάσχα. Πρόσεξε. Δεν πήγαν από τα γεγονότα να φτάσουμε στο 25 και το κοινό ποτήριο. Πήγαν από το κοινό ποτήριο και θα χτίσω τα γεγονότα. Δηλαδή δεν είναι. Δεν κοιτάς από εδώ το βουνό. Είσαι από το βουνό και έρχεσαι προς τα εδώ. Αυτό αυτοί κάνουν πάντα. Βέβαια έχουν ντρόν και πάνε πάνω από το ντρόν και τα βλέπουν όλα. Και εσύ νομίζεις ότι είσαι ανόητος, αυτοί σε δουλεύουν. Αφού βγουν πάνω και τα βλέπουν πλήρη, έχουν εικόνα 360 μοιρών. Το είδε τα πάντα. Εδώ λοιπόν αυτοί κάναν το ανάστροφο. Πήραν το 25 το κοινό Πάσχα και λέμε θα το εργαλειοποιήσουμε. Πώς θα το ξεκινήσουμε? Από την Κίνα, αφού αυτοί θέλουν να κάνουν πυρδύναμη. Νοέμβριο Γουχάν. Λέει, μας έφυγε ο ιός. Ποιος ιός ρε ανόητη σου έφυγε? Μας έδωσαν ποτέ σήμερα που μιλάμε ποιος είναι ο ιός? Γρήπη ήταν με χέρτς βολές. Το οποίο χέρτς θα είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας σε λίγο και καιρό. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι να καταλάβει? Εδώ, κλείσμα, εδώ κάνουν 30, εδώ πάλους για έκτη δόση. Είχαμε κλείσει τα σύνορα. Έγινε lockdown με 6 κρούσματα. Και έβγαινε το κρούσμα στην Καρπενής. Πώς πήγε, ταξίδεψε εκεί? Έβγαινε στον Εύρο. Πώς πήγε πάνω? Η γρυπούλα λοιπόν, τα έχουν πει σε άλλες εκπομπές. Τη γρυπούλα την κάναν. Γρυπούλα και βολές χέρτς που γύρναγαν. Να σου πω ένα καλοκαίρι τι έγινε με έναν παππού. Άνθρωπος μιας εταιρείας μεγάλης, να μην πω κιόλας. Ήταν 15 Αύγουστο του 2000, αυτό. 2021. Ναι. 2021 Αύγουστος. Και μου έρχεται η πληροφορία.
άνθρωπου, δηλαδή που μίλησε με αυτόν. Αυτός είναι ο υπεύθυνος για το 5G σε μια από τις τρεις μεγάλες εταιρείες. Υπεύθυνος σε μια ολόκληρη περιοχή. Ήταν η μέρα της Παναγίας. Πήγε να γυρίσει το 5G, το είπαν για παραλλαγή τώρα, καταλαβαίνεις. Γιατί αυτοί μόλις λέγανε για παραλλαγή, γυρνάγανε αυτό και τρέμανε εδώ, αφού είχες φάει, σου είχαν κάνει τις ενέσεις το 17-18 για τη γρήπη και σε βάλανε αυτό, έτρεμες. Τρέμουλο, έτσι, χόρευε το δραφένιο. Συν τη γρυπούλα, αυτή είναι ο κορονοϊός. Γι' αυτό τη λένε τεχνητή νοημοσύνη. Πιο Γουχάν και ανομαλίες. Απλά το Γουχάν το βάλαν για την πατάτα να καταλάβει ο κόσμος και να ξέρουμε εμείς ότι στην επταετία πάνω, το Νοέμβριο του 2026, πρέπει να έχουν κλείσει τα γεγονότα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή η επταετία. Όλοι οι κύκλοι αυτών είναι επταέτη. Όλα, ό,τι κάνουν. Τι σημαίνει αυτό, Διονύση μου? Σημαίνει το εξής. Ότι αυτοί χτίσαν πάνω σε αυτή την πλατφόρμα να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να μην καταλάβουν τι γίνεται. Και εκείνη την ημέρα ο παππούλης πάει ο πνευματικό παιδί και του λέει: Παππούλη, σήμερα λέει, πήγα να γυρίσω τα κουμπιά, δεν γίναγε τίποτα. Όλη την ημέρα τίποτα. Και έκανε επειδή έκανε προσευχή, λέει: Η Παναγία, λέει, παιδί μου, λέει, δεν επέτρεψε σήμερα να γίνει αυτό, γιατί είναι γιορτή της. Δεν λειτουργούσε τίποτα σήμερα, λέει, από αυτά. Αυτό τα λέει προϊστάμενος τμήματος 5G. Προϊστάμενος. Αλλά πολύ πιστός, έτσι, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι λέμε. Καταλαβαίνουμε τώρα εδώ πώς πνευματικά, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τα πνευματικά. Τώρα το λες αυτό και λέει: τι λέει ο άνθρωπος, ένα 84 και να είναι βλάκας και ανόητος και πλανεμένος. Τι να του πεις στον άνθρωπο? Να του πεις ότι σε δουλέψανε και έκανες αυτό το πράγμα. Το έκανες και στα παιδιά σου. Το έχουν καταλάβει τώρα οι περισσότεροι. Το έχουν καταλάβει, γιατί θέλουν... ο καρκίνος βαράει συνέχεια και όλες οι αρρώστιες. Όχι, αυτό άνοστο, δεν θέλουν να το παραδεχτούν και έχουν και προβλήματα υγείας. Δεν υπάρχει ένα. Αμέτρητοι. Ναι, οι περισσότεροι έχουν που δεν τα είχαν πριν. Λία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω, να πούμε, και δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν και άλλη μια εκπομπή, καμιά έκτακτη εκπομπή. Μετά τις 22 Απριλίου μπορεί να έχουμε καμιά έκτακτη. Αν είναι από πάνω, ναι, αν ο θυμιστή καταβαίνουν, να είναι ευλογημένο. Ναι, μετά, λέω, είπα, μετά τις 22 και λίγο πριν το Πάσχα να κάνουν καμιά έκτακτη. Κατάλαβα τι εννοείς. Ναι. Ή μάλλον αυτό που δεν λες έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Οπότε ας το να δούμε. Αυτό που δεν λες είναι τεράστιο. Δεν λέω καλό Πάσχα. Θα το πούμε. Πιστεύω... Καλό Πάσχα για τον κόσμο, όλοι να έχουν όλοι. Ναι, εμείς θα δούμε. Θα το δούμε, γιατί μπορεί να έχουμε έκτακτα. Ναι, ναι. Ναι. Αν ο θυνεστή καταβαίνουν, μέσα, ό,τι μέσα λέει ο παππούλης. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, περάσαμε λίγο το χρόνο και μας λένε να κάνουμε 2 ώρες. Δεν επιτρέπει το YouTube σε εμάς. Αχ, μωρέ, τι. Μέχρι 1,5 ώρα επιτρέπει, άντε και λίγο παραπάνω το παίρνει. Αλλά να είναι ευλογημένο. Δεν το επιτρέπει. Δεν πειράζει. Ό,τι επιτρέπει. Μιλάγαμε και 5 ώρες. Ό,τι είναι ευλογημένο, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, δικό μας τίποτα θέλουμε. Καλά, ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Που πιστεύω. Έχω την πεποίθηση ότι θα τα πούμε μέσα στον Απρίλιο σίγουρα. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Κάθε ευλογία στο σπιτικό σας. Να είστε καλά όλοι. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.